Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμη των Ήχων, την ουρά του ημάμη του Μετρόπολης. Στο production, την κυρία Λαγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Παύλο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αναρώνει μετά από μια δύσκολη επέμβαση. Παυλάρα, ταχεία ανάρρωση Νάκης και το συντομότερο να σιδερένιος. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια του κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 γεννό το μήνυμά στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, η επικοινωνία μας μέσω μηνυμάτων.
Και ο μεγάλος μας χορηγός, η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, βρίσκεται εκεί με Kia, με Skoda, με Hyundai, με απίστευτα μοντέλα τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας σε προσιτές τιμές, καθώς είναι αυτοκίνητα τα οποία απευθύνονται στον περισσότερο κόσμο. Και εκτός αυτών υπάρχουν και πάρα πολλά μεταχειρισμένα, όπως ο Κωστής, ο οποίος σύμφωνα με το Βαλάντιό του προσπαθεί να πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνετε ένα μεταχειρισμένο δικό σας με την εγγύηση του ονόματος Ασκιάδης Μπαλοδήμος. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η μάχη της Γκαλοπούλας συνεχίζεται. Δεν πρέπει να αγχώνεστε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ. Στην διάρκεια της ημέρας, κάποια στιγμή ακούτε το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει. Εντελώς ξαφνικά, εκεί που κινείται η κάθε εκπομπή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε με το που θα ακούσετε το τραγούδι αυτομάτως στο 2310 και τα 3 εντάρια. Και μέσα σε 5 λεπτά μαζεύονται οι 4, 5, 15, 25 που έχουν τηλεφωνήσει. Γίνεται η κλήρωση και ένας από εσάς κάνει τη γαλοπούλα δική του και εξασφαλίζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι διαχειρός Μετρόπολης 95,5. Μιας και μιλάμε για φαγητό, αν πεινάζετε liveras.gr, περισσότερα σχετικό application το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε είτε στο tablet είτε το κινητό και να διαλέξετε πάνω μία από τις 2.500 προσφορές που υπάρχουν στο liveras.gr. Λοιπόν, χθες είχαμε αγώνες κυπέλου με αναμενόμενα αποτέλεσματα για άλλους, με άλλους όχι. Ποια ήταν όχι? Το 1-1 του Κεσσαλονικού με τον Ολυμπιακό δεν ήταν αναμενόμενο. Γιατί δεν ήταν αναμενόμενο? Α, θα μου πεις ένα διάφορο, οκ. Okay. Αφού η ομάδα του Ολυμπιακού κατέβηκε με αναπληρωματικούς. Και τι σημαίνει ότι η αναπληρωματική του Ολυμπιακού δεν μπορεί να κερδίσει το Κεσσαλονικό? Η αναπληρωματική του Ολυμπιακού, γιατί η βασική του Ολυμπιακού μπορεί να το κερδίσει το Κεσσαλονικό. Τον έτσι τον Κεσσαλονικό. Από την Παναχαϊκή καλύτερη ομάδα. Όχι, νομίζω ναι. Η Παναχαϊκή είναι εξαιρετική ομάδα. Ναι, δεν είναι Κεσσαλονικό Άρη. Αφού μόνο τον Άρη βλέπετε στη Β' Εθνική, θα δεις. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Και τον Απόλλων Πόντου βλέπουμε και τη Δόξα Δράμας βλέπουμε. Απόλλων Πόντου. Και την Παναχαϊκή βλέπουμε και τον Όφη βλέπουμε. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, τον Κεσσαλονικό δεν τον είδα. Εντάξει. Μου διέφυγε. Ωραία, άλλο αποτέλεσμα. Ούτε είναι παράλογο. Αυτό μόνο. Παράλογο, όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Εντάξει, εσύ. Αν θεωρείς τώρα ότι υπάρχει κάποιο παράλογο αποτέλεσμα, το λες. Στο κύπελο γίνονται και διάφορα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγινε στο κύπελο είναι ότι την πάτησε πολύ άσχημα ο Αιγινιακός. Τι έπαθε ο Αιγινιακός? Ο Αιγινιακός έκρινε ότι πρέπει να κάνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καρθαζόγλιο. Ναι. Και σωστά σκέφτηκε. Προκειμένου, ναι, λέει, να βγάλω κάποια έσοδα. Ναι. Έλα που δεν γίνανε τα πράγματα όπως ήθελε. Αφού ο πρόεδρος του Γυναικού δεν ξέρει την περιραίωση ατμόσφαιρα. Ναι, αυτό ήθελα. Δεν ξέρει η κοινωνία πώς λειτουργεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι στο Αιγίνιο εκεί, στα Τσιμπουράδικα να πούμε. Ευχαριστώ. Στο κρεοπωλείο του φίλου μας εδώ, του Ιχολύπτη, του μπαμπά. Τραβάει τα λουκάνικα να πούμε και τα τσίπουρα. Ρε, καλά κάνει. Δεν ξέρει ότι στο Καφτατζόγλιο που αξίδες δεν πάνε. Δεν γουστάρουνε. Ότι είχε εκεί γιορτή ο Ηρακλής, ότι είχε ματ. Πες ότι εγώ είχα ένα παιδί και ήθελα να το πάω στο γήπεδο. Και ακούω τον Ραπτόπουλο να λέει ότι εκεί δίπλα οι Ηρακλειδείς θα κάνουν τη γιορτή των 109 χρόνων. Θα έχει ματ, δημιουργίες και τέτοια. Θα πάρω το παιδί μου να πάω στο γήπεδο στο Καφτατζόγλιο. Πώς θα πάω? Θα γίνει καμιά μανούρα να πέσουν φωτοβολίδες δεξιά και αριστερά χημικά? Είναι ένα μάτσι υψηλού κινδύνου. Ο Νιώπας έκανε λάθος που δεν το έκανε στο Αιγίνιο. Πιο πολλά θα κονομούσε. Συμφωνούμε 100%. Δεν έκανε σκέψη, δεν του είπανε. Έπεσε έξω. Έξω από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης είναι. Αυτός είναι στο Αιγίνιο και στα Μάλγαρα. Έπεσε έξω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν οφείλουμε να το αναδείξουμε. Γιατί να μην το αναδείξουμε? Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αναδείξουμε αν είναι υπαρκτό. Καταρχήν δεν έχει κάτι το μεμπτό. Ποιο δεν έχει κάτι το μεμπτό? Το να πούμε ότι ήταν άστοχη η κίνηση του Αιγινιακού. Άστοχη η κίνηση. Πιο πολλά εστίδια θα είχε όπως φάνηκαν τα πράγματα στο Αιγίνιο. Πιο πολύ κόσμο θα είχε. Πιο πολλά λουκάνικα θα πούλαγαν. Πιο πολλές καντίνες θα είχε, πιο πολύ μανούρα θα είχε, φασαρία δεν θα είχε καθόλου, φιλικό θα ήταν το περιβάλλον. Εξάλλου ο Σαββίδης και ο Γυναικός φίλοι είναι. Να πάω εγώ τώρα εκεί, να γιορτάζουν οι κομμουνιστές τα 109 χρόνια του Ηρακλή. Ποιο Ηρακλή, της ΑΕΠ, του. Ηρακλής είναι ένας. Ποιο, 109 χρόνια δεν είναι ο Ηρακλής, ΑΕΠ είναι.
τρία χρόνια, τα 105 χρόνια γιορτάσαν. Τι γιορτάσαν. Που έγινε η. Κοίταξε. Ό,τι έγινε. Επειδή βγάζει αλλεργία με τον Ηρακλή, δεν ήρθε να κάνει εκπομπή. Είναι γνωστό αυτό. Ναι, τι αλλεργία να βγάλω. Ρωτάω κάτι. Ναι. Η γιορτή των 109 χρόνων. Ποιο είναι Ηρακλή, αυτό είναι άλλο Ηρακλή. Έχει να κάνει με το σύλλογο Ηρακλή. Ο σύλλογο Ηρακλή τι αφημεί. Ο σύλλογο Ηρακλή. Ένα είναι το αφημί του. Ποιο είναι το αφημί. Το οποίο έχει και πάλι. Αφού το άφησε στην Κατερίνη. Λάθος κάνεις. Πώς λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Στην Κατερίνη δεν λάθος ήταν. Λάθος κάνεις, Κώστα μου. Λάθος κάνεις. Τι, ο Ραστέχνης ήταν αυτός ο οποίος ήταν. Λάθος κάνεις. Πώς κάνεις λάθος. Τα τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, τα υπόλοιπα, αλλά τι. Ρε άδερφε, για τα τμήματα μπάσκετ. Αυτό έγινε ναι, τι, όσο ήταν ανενεργό το αφημί. Ναι. Ο νόμος άλλαξε. Ναι, και. Και το αφημί είναι ενεργό πάλι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί. Πόσο χρωστάει. Όσα χρωστούσε. Τέλειο. Απλά, σύμφωνα με τον νέο νόμο, τι λέει? Τα μέλη τα οποία αναλαμβάνουν ναι. δεν φέρουν ευθύνη ούτε για τα προηγούμενα χρέη, ναι. ούτε για τους τόκους αυτών. Ναι. Το φωτογραφικό ήταν αυτό για τον Ηρακλή? Όχι. Όχι. Και για άλλες ομάδες. Α, και για τον Παναθηναϊκό ναι. και τον για άλλες ομάδες. Τι, χρωστάει ο Ραστέχνης του? Εσύ τι λες, δεν χρωστάει? Όχι, δεν υπάρχει Ραστέχνης που δεν χρωστάει? Ναι, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η εξαίρεση. Okay. Δεν πρέπει να το πούμε. Ο Ολυμπιακός χρωστάει? Νομίζω ότι χρωστάει. Όχι, δεν χρωστάει. Νομίζω... Ούτε ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Διατηρώ επιφυλάξεις. Να μην διατηρείς τίποτα. Να διατηρείς στο ψυγείο τα φρούτα σου. Διατηρώ επιφυλάξεις. Ναι, διατήρα τη. Άλλο. Τι κόλλησες? Τι σκάλωσες? Τι κόλλησα? Ναι, τι. Γιατί αυτό που σου είπα είναι σημαντικό. Εντάξει, λες, κάνανε αφηλή... γιορτή 109 χρόνια. Εγώ πάω ξύσα, πάρω το παιδί μου, δεν πάω καυτά τζόγλιο. Πώς θα σου το πω? Πώς θα πάω? Πώς να πάνε? Φασαρίες. Ευκαιρία ήταν να πάνε. Πώς θα πάνε? Να δουν το γήπεδο μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Εντάξει. Γιατί να δουν την ομάδα τους να κερδίζουν. Ναι. Εντάξει, γιατί εσύ έλεγε ότι έχει απαγορευτικό. Τι έχει απαγορευτικό? Εσύ δεν έλεγε ότι έχει απαγορευτικό? Πόσες δημιουργίες μάτυχε, κύριε. Πήγε στο γήπεδο? Όχι. Ρώτησε το ρεπόρτερ. Όχι, το ρώτησε για την ομάδα. Δηλαδή εσύ αν είχες παιδί, το πήγαινε σε αυτό το μάτς. Τι να το πάω? Αν σου πάω ξύς. Όχι. Παιδί ανοίγες. Γιατί να το πάω? Γιατί να το πας? Γιατί να το πάω? Λοιπόν, πώς θα πάρει ο Νιώπας λεφτά από αυτό το μάτς? Κορόιδο πιάστηκε. Δεν θα το αναλύσουμε, το είπαμε. Παρακάτω, άλλο θέμα. Για το αφημί του Ηρακλή το κατάλαβες? Το κατάλαβα, ναι. Οκ, okay, το ξεκαθαρίσαμε. Ναι, έκανε ρύθμιση για το αφημί του Ηρακλή. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το Σταφυλίδη που υπάρχει ρεπορτάζ ότι μπορεί να επιστρέψει, έχεις να πεις κάτι? Ναι, πολύ καλή μεταγραφή. Αν θα επιστρέψει. Βέβαια, πολύ καλός. Ως δανεικός. Πολύ καλή, καλή κίνηση. Θα κλείσει τρύπα εκεί πέρα. Βέβαια. Και να φύγει ο Λέοβατς. Βέβαια, κάποιοι κύριοι όπως εσύ. Ναι. Και καλά κάνεις. Ναι, ναι. Ασκείς ντρεμύτατη κριτική. Σε ποιο πράγμα? Για το θέμα του Βιερίνια. Ναι. Για το θέμα του Λέοβατς. Όμως δεν λες για τα λεφτά τα οποία δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή. Για το θέμα του Λέοβατς, όταν ήρθε ο Λέοβατς τον πρώτο μήνα, τον είπα σκατοδοχείο. Θυμάμαι την. Πέρσι. Μαζί με τον πέρσι. Συγγνώμη. Θες να είμαστε δίκαιοι. Συγγνώμη, φίλε. Το είπες. Όταν είδα τον Γκάνιας και τον. Το Λέοβατς, τους είπα αυτή είναι σκατοδοχεία. Αυτοί που κάναν κριτική λέγανε όχι, full back είναι, κάνει κούρσες, ιστορίες κτλ. Τον είπα στον πρώτο μήνα. Στον πρώτο μήνα τον είδα. Τώρα μετά από τρία χρόνια τι έμεπει. Πέρσι είχε πει ότι είναι βελτιωμένο. Βελτιώθηκε βέβαια. Αρκετά. Ναι, σε σημείο τύπου να προσφέρει. Προσέφερε δηλαδή πέρσι? Όχι ρε κόκκινε, πέρσι προσέφερε πιο πολλά πράγματα. Εγώ λέω ότι αυτός ο παίκτης δεν κάνει για Super League. Δεν κάνει? Για Super League. Τώρα το είδες εσύ? Εγώ στο δεύτερο μήνα το είδα. Ναι. Είχες πει ότι βελτιώθηκε. Η βελτίωση τι σήμαινε? Υπήρχε βελτίωση. Δηλαδή? Ότι από σκατοδοχείο έγινε τσουκάλι. Είσαι ρε μπαγάσα. Είσαι ρε μπαγάσα. Το μεγαλύτερο μούτρο. Πεθαμένο ήταν. Φέτος. Δηλαδή είναι... και από πεθαμένο ήταν. Είναι... Ημιθανής. Φέτος είναι χειρότερος από ό,τι όταν ήρθε. Φέτος ήταν χειρότερος. Πού το οφείλεις αυτό? Πού το οφείλω αυτό? Στο ότι δεν μπορεί. Τόσο μπορεί το παιδί. Τι, άμα μπορούσε παραπάνω θα έκανε. Τόσο μπορεί το παιδί. Ωραία, πολύ. Τόσο κάνει. Ωραία. Άρα με τι να τα βάλω εγώ? Με το Βιερίνια που ξέρει μπάλα απλά. Πρέπει να βρει τη φόρμα του. Το Βιερίνια, τι να το βάλω. Το Βιερίνια βρήκε κορόιδο με τον Κουτσολιάκο. Τον... Πάλι θα λέμε τα ίδια. Έχασε ταχύτητα, έκρηξη κτλ. Το έκανε ένα μεγάλο συμβόλαιο το οποίο εξασφαλίζει γεράματα. Πάρει 4 εκατομμύρια και εσύ τρέχει να πούμε στο ΙΚΑ 70 χρονών μέχρι να πεθάνει και να παρακαλά με τι σακούλε απ' έξω. Να σε βάλουν σε κανένα δωμάτιο να πούμε. Μαγιά του και καμάρτου. Μαγιά, μαγιά του. Αλλά εγώ όμω οφείλω να πω ότι έκανε αυτή τη μαγιά. Αυτό το πω. Καλά δεν έκλεψε κάποιον. Παίζει. Κορόιδεψε με τον μάνατζερ του ένα ολόκληρο λαό. Και είπα ότι αυτός εγώ έρχομαι, δεν κάνω ούτε γκολ, ούτε κούρσα, ούτε ένα σμένα κτλ. Είμαι πολύ πίσω από αυτά που ήμουνα. Και επειδή οι παοξίδες είναι προσωπολάτρες, σου λέει ευκαιρία είναι εδώ, να κάνω να πω το συμβόλαιό μου. Καλά έκανε.
Μα και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν πρέπει να το πούμε όμως αυτό. Δεν κατηγορώ εγώ τον Βιερίνια. Εγώ κατηγορώ τον Άμπαλο τον Σαββίδη που εκεί τον πήρε. Δεν κατηγορώ εγώ τον Λεβέκ. Κατηγορώ τον Άμπαλο τον Σαββίδη που εκεί τον πήρε. Δεν κατηγορώ εγώ τον Γκάνια. Κατηγορώ αυτόν εδώ που ξεγέλασε τον Σαββίδη και πήγε τον πήρε. Και το χρέωσε τόσα λεφτά. Ο Σαββίδης φταίει. Αν εγώ πάω και κάνω μια επιχείρηση, την οποία δεν την ξέρω, πάω ανοίξω ένα υνοποιείο και κάνω τσίπουρα και τέτοια. Είναι δυνατόν ή ένα μπαρ να κάνω, αφού είμαι άσχετος. Θα με κλέψει. Θα με κλέψει ο συνεργάτης μου, θα με κλέψει ο υπάλληλός μου, θα με κλέψει ο προμηθευτής. Τι θα με κάνει, επειδή είναι χριστιανός, θα με κλέψει. Θα μου αλλάξει τα φώτα. Τι θα με κάνει. Καλά, και καλά θα με κάνει, ας πρόσεχα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Ωραία. Δηλαδή, δίνω λεφτά σε έναν εργολάβο να μου κάνει ένα σπίτι και μου τρώει τα μισά. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εκτός αν έχεις παραστατικά, ότι σε έφαγε. Τι παραστατικά. Αν έχεις τρόπο να αποδείξεις ότι σε έφαγε. Τι τρόπο να αποδείξεις. Κι άμα με έφαγε και δεν βάλω δύο, ένα Γεωργιανό να το θάψει, πάλι εγώ φταίω. Εντάξει, εγώ δεν ακούω. Εγώ φταίω. Ναι, αυτό πάλι εγώ φταίω, σου λέω. Δεν ακούω τι λες. Εσύ μην ακούς τι λέω. Ακούω. Άρα φταίω Σαββίδη, δεν φταίω Βιερίνια, ούτε ο Κάνια φταίει, ούτε ο Ελχαντουρί φταίει. Φταίνουν αυτοί οι οποίοι ξεγέλασαν το Σαββίδη, χρεώθηκε ο Πάοκ τόσα λεφτά ο Σαββίδη, και αν κάποια στιγμή ο Σαββίδη θα ζητήσει πίσω, τότε θα τραβάμε τις τρίχες του από τον προκτό μας. Έλα, έλα, λέγε, άντε. Υπάρχει ένα μείζον θέμα. Μείζον. Ναι, ναι. Το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Να το αναδείξουμε, γιατί. Επειδή συχνά πυκνά μου κολλά στην ταμπέλα του Μακεδονομάκου. Εσύ είσαι, βέβαια. Ναι. Του φουστανέλα σου λείπει μόνο. Ωραία. Ναι. Καλά κάνει. Ρωτάω τώρα. Εδώ πουλά νομίζω. Και πε αν είναι Μακεδονομαχηλή και αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και παντελονάτι σε όλη την υφή. Μη τη γρανιτούρα τώρα τη βάζει. Καμία τώρα, γρανιτούρα. Ναι. Άσε το φτιάξω όπω θέλω. Αυτό σου λέω. Άσε τα σάλτσε. Ανακοίνωση ΑΕΚ. Τι έκανε. Τι ότι δεν παίρνει παίκτη από Παναθηναϊκό. Όχι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Τι είπε. Θα τα λες όπως ακριβώς είπε. Τι. Δεν θα πάρουμε παίκτη ο οποίος θα κάνει προσφυγή από τον Παναθηναϊκό. Αυτό το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα. Άλλο πάω, δίνω λεφτά και παίρνω κάποιον. Ναι. Και άλλο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που έχει τη δυνατότητα. Ναι. Τι πρέπει να κάνει. Να παραχτυπήσει, να διαλύσει τον Παναθηναϊκό εχθρό. Εγώ να πάρει και τηλεοφόρο, μπορεί να τη βάλει σε ένα καρόζι και την πάρει. Ωραία, αυτό λέμε. Συμφωνούμε. Ναι. Τι αναδεικνύει. Πρέπει να είμαι Μακεδόνο μαγαζό για να το λέω αυτό. Τι σχέση έχει αυτό. Μεγάλη. Για πες μου. Αυτό είναι για να ξυπνάνε κάποιοι. Ότι. Και να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ΠΟΚ και τι σημαίνει Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαστε εδώ πέρα, ζούμε για να βλέπουμε να ψοφάει η κατσίκα του γείτονα. Αυτά στη θύρα 10 πες. Στην Αθήνα. Στους φίλους σου πες. Στην Αθήνα, εγώ ναι, τα λέω σε όλους. Τώρα δεν έχω ένα μικρόφωνο ναι, το οποίο απευθύνεται σε μία κατεύθυνση. Στη θύρα 10 πες. Παντού πάει. Α, παντού πάει. Παντού πάει. Ναι. Όποιος θέλει τα ακούει. Ναι. Στην Αθήνα, ναι, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να πέσει κατηγορία. Πότε? Το 1976, ναι, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού ψήφισε να μείνει ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, mm-hmm, έχει ξεσηκωθεί όλη η Αθήνα, ναι, και με πιθανόν και με τη βοήθεια της ΕΠΟ, ναι, να κρατήσει τον Παναθηναϊκό κατηγορία, να αλλάξει ο κανονισμός. Ναι. Πέρα από αυτό, βλέπουμε τώρα ότι εξόφθαλμα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Για, δηλαδή λέει. Εσύ γιατί το λες το κάνουν αυτό, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Όχι. Αλλά τότε τι. Γιατί ρε φίλε εκεί, μοιράζονται τα πρωταθλήματα. Όχι, όχι. Δεν κοιτάνε να τα φανεί τώρα. Όχι. Άμα διαλύσει το προϊόν, δεν θα έχουν ούτε αυτοί πελάτες, οπότε το βλέπουν πιο επαγγελματικά από ό,τι το βλέπει εσύ που είσαι χωριάτης εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ δεν είναι επαγγελματικό. Όχι. Δηλαδή, σου λέει, άμα εξαφανιστεί ο Ηρακλής ο Άρης, ναι, δεν θα γίνει και τίποτα. Λοιπόν, ο τεράστιος. Περίμενε. Ο τεράστιος Γιάννης Ιωαννίδης. Ο τεράστιος Γιάννης Ιωαννίδης, όταν μιλούσαμε μισή ώρα σε εκείνο το τραπέζι που είχαμε κάνει στο Γιάλεμα. Σουρωμένοι ήσασταν. Δεν καταλάβαινε να φύγει. Δεν είχαμε πιει ούτε σταγόνα. Απλά επειδή έχει ζάχαρο ο Ιωαννίδης, είχε πια δύο μπύρες μόνο. Εσείς που δεν είχατε ζάχαρο, είχατε πιει τη θάλασσα. Άκουγα, κάναμε όλο, μια... όλο το θερμαϊκό. Επειδή πήγες δεν θυμάσαι. Πήγε να πετάξει και τη... ναι, το δηλητήριό σου μέσα και σου λέει κάτσε την πάντα, μιλάμε μπασκετικά. Αν μπράβο, θυμάσαι. Ναι. Ενώ είπε εσύ να μιλήσει μπασκετικά. Μιλούσαμε μπασκετικά. Μπράβο, γεια. Φαντάζομαι τι είχατε πιει για να μιλάει ο Ιωαννίδης με σένα για μπάσκετ. Και επειδή εσύ έσκασε. Τι είχαν πιει, φαντάζομαι. Όταν θα με εξηγήσει. Γιατί κράτησε τον ΠΑΟΚ στην κατηγορία, ναι, και δεν τον έριξε όταν που είχε την ευκαιρία, τότε θα. Οστί τον κράτησε. Οστί τον κράτησε. Ναι. Τι εσύ δεν είχε πει, ναι, ότι ο Ιωαννίδης, ναι, έψησε τους οπαδούς του Άρη και, ναι, του Σαουρίδη, ναι, ότι δεν πρέπει να πέσει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και έκατσε να χάσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ. Και φρόντισε να μαθευτεί αυτό ο Ιωαννίδης. Έτερων εκάτερων. Όχι έτερων εκάτερων. Αυτό είναι κάτι το όφελος του Ιωαννίδη ποιο ήταν. Ψηφοθερικό. Ωραία. Άρα το έκανε για την πάρτι του. Όχι. Γιατί την απάντηση την έδωσε. Τι έδωσε, ναι. Σου είπε ότι, ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ήτανε και θα το πω επιλέξει, ναι, ναι, η γκόμενά του τη δεκαετία του 80. Ναι, ναι.
αλλά ήταν και το οξυγόνο του ταυτόχρονα, ναι, που τον οθούσε να πάρει πρωτάθλημα. Ωραία, και σου λέει, ναι, 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 αν δεν υπήρχε αυτός, εγώ δεν θα μεγαλούσε. Συγγνώμη, επειδή δεν το καταλαβαίνει το χοντροκεφάλο. Είναι δυνατόν. Ο Ιωαννίδης είχε όφελος από τους τεράστιους ψηφοφόρους του ΠΑΟΚ. Είχε. Και καλά έκανε και το έκανε για την πάρτη του. Γιατί? Ο Σούπερ 3 που σημαίνεσε ποιο ήταν το όφελός του. Εδώ είναι το θέμα, κόκκινε. Άσε τώρα, ο Ιωαννίδης είναι πονηρός, δολοπλόκος, αρχηγός της, της Θιαπούς και τα λοιπά. Ο ίδιος τα έχει πει. Δολοπλόκος. Καθηγητής αλητείας. Ναι, καθηγητής αλητείας, μάγκας. Ναι. Σου λέει, αψίσω τους, γιατί θα ψήσω το Σαουρίδη και τους άλλους. Να το κάνουμε έτσι το σκηνικό, το στήσαν και ωραία εδώ πέρα. Πήρε τους ψήφους ο Ιωαννίδης από το λαό του ΠΑΟΚ που το γουστάρει τον Ιωαννίδη ο λαός του ΠΑΟΚ. Ενώ ο Σούπερ 3 τι κέρδισε, μπορείς να μου πεις. Κάτι θα κέρδισε ο Σαουρίδης από εκεί. Αυτό να μου πεις. Ο ένας κέρδισε ψήφους, ο άλλος την κέρδισε. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Είμαι τόσο σαφής και ήταν τόσο σαφής αυτό που σου είπα. Άστο ρε κόκκινε να πάει στο διάλογο. Άστο το θέμα, την ιδιοτέλεια την ξέρουμε. Ο καθένας από εμάς είναι ιδιοτελής. Και ο Ιωαννίδης έκανε την πράξη αυτή για να οικονομήσει ψήφους. Γιατί αν έπεφτε ο ΠΑΟΚ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σαν νεοδημοκράτης βουλευτής, ήθελε τους ψήφους. Ήθελε τη σύνταξη την βουλευτική, ήθελε τα καλά γεράματα. Δεν το έχει ανάγκη. Γιατί δεν το έχει ανάγκη, τι είναι. Μπορεί να κάτσει 10 χρόνια χωρίς να παίρνει λεφτά από κάπου. Τι αυτά έχει. Που έχει πάρει. Ναι, αυτά που έχει πάρει. Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη, έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι. Ο Ωνάσης να είσαι 10 χρόνια μα δεν κάνεις τίποτα, φτωχός γίνεσαι. Ο Ωνάσης να είσαι. Εκτός αν έχεις 50 ακίνητα, τα νοικιάζεις. 60 ακίνητα κτλ. Άστο να πάει στο διάλογο. Τα ακίνητα πλέον φύρα είναι. Σήμερα. Τα ακίνητα είναι φύρα. Για σένα είναι φύρα. Σήμερα. Γιατί είναι φύρα. Σου λέω να πάρω. Πώς σου λέω. Αν έχεις τρία ακίνητα, ναι, ναι, τα οποία κοστίζουν πάνω από 120.000 ευρώ, ναι, ναι, δεν μπορεί να πάρεις αυτό το επίδομα αλληλεγγύης που δίνει, το ξέρεις. Πόσο είναι το επίδομα αλληλεγγύης? Από 250 ευρώ μέχρι 1.000. Κάνεις ένα κόλπο που τα νοικιάζεις κάθε μέρα σε άλλον δεν και κορομάζεις Παναγία στα μάτια. Σιγά, μη. Τι είναι αυτό. Τους έχεις για ηλίθιους. Δεν μετράει. Σου είπα κάτι απλό. Αν έχεις τρία ακίνητα, δεν μπορεί να πάρεις επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή να πάρεις κάτι πίσω. Δηλαδή θεωρείσαι προύχοντας. Τα οποία τα πληρώνεις. Αυτό που σου μάθε ο μπαμπάς σου και ο παπάς μου. Τι. Ένα κεραμίδι να έχεις να βάζεις το κεφάλι σου από κάτω. Είπε, το όχι, έχουν αναγάγει. Ναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Ναι. Σε έγκλημα. Τι. Το καταλαβαίνεις. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Έγκλημα είναι. Ένα κεραμίδι σου, όχι τρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφόρε 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Μπορείτε να πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή μπορείτε να τηλεφώνετε στο 85-27-27, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε. Και αν αφορά Κλειδαρά, στο 85-27-27. Γιατί εσείς το 1-1 το θεωρείτε λογικό που μετά την ισοφάριση ο Ολυμπιακός περπατούσε, καθόλου στημένο δεν ήτανε? Βαριότανε ρε φίλε. Και επειδή βαριότανε, τι σημαίνει, το στήσανε? Κωστή μου, αυτά δεν τα έλεγες στο ΑΡΤ χθες για τον Ηρακλή. Γιατί, μπορεί να απαντήσεις. Δεν κατάλαβα. Αυτά λέει, δεν τα έλεγες στο ΑΡΤ χθες για τον Ηρακλή. Γιατί. Την Τετάρτη το ΑΡΤ από 1,5 ώρα πάει 1 γιατί έχει τηλεμάρκετινγκ. Στη 1 ώρα έχω 6 λεπτά. Τι να προλάβω να πω για τον Ηρακλή, τι, ό,τι τι. Γιατί ο τύπου έκανε. Αφού ήταν. Που είχε τόσο κόσμο, ναι, και στο Καταζόκλειο και 400 εισιτήρια. Δεν με ρωτάει ο Καρατζαφέρης για τον Ηρακλή. Ούτε δηλαδή, περιμένει να σε ρωτήσει. Ναι, εγώ έχω τα φύλλα μου. Έχω όλο το ρεπορτάζ. Λέω πάμε σε άλλες ομάδες. Όχι, όχι, λέει πάμε άλλη μέρα. Για τον Άρη που είχε κύπελο και έπαιξε καλή μπάλα, με ρώτησε. Εκεί είπα 5 πράγματα. Είπα για τους τζαπατζίδες εκεί που μπαίνουν στο Χαριλάο, πηδάνε τα κάγκελα. Τι πάνε 2.000 εισιτήρια, 6.000 κόσμο. Ότι είναι κουτραδόρη κτλ. Και ότι ο Καρυπίδης σκέφτεται να βάλει τουρνικέ και ότι όταν έμαθαν αυτοί ότι θα βάλει τουρνικέ άρχισαν να φωνάζουν κτλ. Τα είπα, ναι. Είπα για τους Τούρκους επιχειρηματίες που θα πάρουν, θα δέσουν αυτά τον Άρη, Άρης αρχηγός Τούρκο τιμωράς θα μου. Είπα ρε φίλε, τι να είπα, όπως τα ξέρω τα είπα. Βαριανάκι απέναντι δεν το βάζει όμως το τραγούδι. Ποιο? Αυτό που σου αρέσει, Τούρκο τιμω. Γιατί έχω απέτηση εγώ από τον ηχολήπτη μου. Βάλε τον ηχολήπτη. Όχι, μην βάζει τίποτα. Για το βάζει. Έτσι γουστάρει. Γιατί θέλει να κάνει ηχολήψη. Πουλάτε τρέλα, ρε. Ναι, να πουλάει τρέλα. Τρέλα να πούμε. Έλα, άσου ηχολήπτες. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά τη Ομίξ Αθήνα. Ότι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εκεί υπάρχει στήριξη, γιατί πολύ έξυπνα το είπε, ότι θέλουν να κρατήσουν και. Εκεί κάνουν business, ρε κόκκινε. Α, εντάξει, εκεί οι άνθρωποι βλέπουν το προϊόν. Βλέπουν
πέντε δράμια παραπέρα. Βλέπουν λέξεις στενά πιο εκεί. Δεν είναι χωριάτες σαν και εσένα. Το κατάλαβες. Πάλι να το πω. Ο Ιωαννίδης που πήγε στην Αθήνα, άνοιξε το μυαλό του, είδε ότι είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είδε το ψηφοφορικό του λαού του Παπαδόπουλου. Το ψηφοθυρικό. Συγγνώμη, είδε, σαρδάμε έκανα. Το ψηφοθυρικό εσύ, του λαού του ΠΑΟΚ. Είδε πήγε... ότι υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ψήφο. Άντε να σταμάτησε. Ναι, πες το εσύ με τα δικά σου λόγια. Εγώ την ουσία κοιτάω. Και έπεισε, έπεισε τον άλλο τον Μόγκολο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, να την κάνουν τη δουλειά μια χαρά και το, εσύ, και το Δαμιανίδη. Τη μία τον έλεγε αρχιπιγκουίνο. Ποιον? Ότι ήταν ο επαναστάτη τη χρυσή εποχή του λαού του ΠΑΟΚ. Ποιος? Του Άρη. Ποιος? Και τώρα τον λες Μόγκολο. Ποιος ρε? Το Σαουρίδη. Ο Σαουρίδη ήταν ηγέτη, ρε. Άλλο αυτό. Τι Μόγκολο. Μόγκολο και ηγέτη δεν γίνεται. Σαν τη φάτσα Μόγκολο έχει, αυτό λέω. Σαν Μόγκολο είναι. Κοίτα, κοιτάξτε κάτι μούτρα που θα πει το Σαουρίδη Μόγκολο. Άλλο ρε, εσύ σου λέω. Ήταν ένα ηγέτη ο Σαουρίδη στο παδικό κίνημα. Ωραία. Όταν μπλέχτηκε εκεί να διορίζει, πώ το λένε, από την αρχηγία του να περνάνε σκόρδε και τα λοιπά, εκεί το χάλασε το έργο. Ο Σαουρίδη μέχρι να πεθάνει έπρεπε να ήταν αντιπολίτευση. Όταν συμπολιτεύτηκε. Χάλασε η μαγιά. Χάλασε η μαγιά. Αυτή είναι και η κριτική. Τέλειο. Δεν έπρεπε να κυβερνήσει. Όχι, πάντα. Όποιοι επιχειρήσαν να κυβερνήσουν τα διαλύσαν. Ο Σαουρίδης έπρεπε να είναι ο Κουκουές εκεί πέρα που θα ήταν ενάντια σε όλους. Όταν το Κουκουέ θα πάει να κυβερνήσει, θα τα κάνει σκατά και χειρότερα και θα χάσει τη γοητεία του το Κουκουέ. Τώρα το Κουκουέ τα παίρνει μια χαρά, χορομάει και κάνει μόνο κριτική. Αν το πει πάνε πάνω, δεν πάει. Ο Τσίπρας το γουστάρω γιατί σαν κομμουνιστής πήγε πάνω. Είδε τι είναι καπιταλισμός, είδε τι είναι βιομηχάνη, είδε τι είναι Εβραίοι, είδε τι είναι το ένα, είδε τι είναι το άλλο. Είδε ότι κόλλασε και από εκεί και πέρα είδε επειδή... ποιο είναι. Είδε το, την πριζόλα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Το κατάλαβε, το ψάρι να πούμε. Επειδή η λογοτομή ναι. είναι ναι. κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ναι. Τι να το κάνω το 095, πες μου. Τι λέει ο 095. Ηλίθιε κόκκινα, λέει. Ο Πάουκ έχασε εκείνο το παιχνίδι. Σε ποιο παιχνίδι, λέει. Εξήγησα το τι έγινε. Στήθηκε μια ωραία ιστορία, τελείωσε. Ο Άρης είχε χάσει. Ο Άρης είχε χάσει το Ρέθυμνο, αν θυμάσαι, φίλε. Ναι. Και περιμέναν το παιχνίδι. Επειδή δεν κατάλαβες. Και παρόλα αυτά, προς τιμήν του Ιωαννίδη, έκατσε και μίλησε για αυτό το πράγμα. Αντί να πει ένα ευχαριστώ ο Παοξής στον Ιωαννίδη. Και βγαίνεις και λες τώρα, εμείς δεν είπαμε ότι ο Πάοκ κέρδισε. Λέμε ότι ο Άρης δεν ήθελε να ρίξει τον Πάοκ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Το μάτς το ένα με το άλλο τελειώσαν την ίδια χρονική Όχι. στιγμή. Άντε πέρα να πες να πάει να κάνει έρωτα με κάνα καντιλανάφτη αυτόν. Άντε πάμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι συζητάμε. Άστο να πες ένα ευχαριστώ πες τον. Εγώ να πω ευχαριστώ. Έτσι πες τον Παοξή. Εμείς το αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Ήδιωσε, άλλο θα... Από πού θα τα ακούσει αυτά. Ο Άρης στο μπάσκετ τον Πάοκ δεν μπορεί να μιλάω Πάοκ για μπάσκετ. Από πού θα τα ακούει. Όχι, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Δεν μπορεί να μιλάει. Και καλά του κάνει. Δεν μπορεί να μιλάει. Εγώ λέω ποιο θα τα πει αυτά τη γυναίκα. Δεν μπορεί να μιλάει για μπάσκετ. Τελείωσε. Τον είχε στο κεφάλι ο Άρης τόσα χρόνια και μετά ο Ιωαννίδης τον έσωσε παρασκηνιακά. Θα έπεφτε. Να πει ευχαριστώ, δεν μπορεί να μιλάει ο Πάοκ στον Άρη στον μπάσκετ. Στην μπάλα μόνο μπορεί να μιλάει. Άλλο. Λέγε. Άσε Γρηγόρη τον Ιωαννίδη, το ξέρω πολύ καλά. Είμαστε από το ίδιο χωρίο στην Κοζάνη καταγωγή. Είναι παχιά λόγια γενικώ. Ο Κοζάνη είναι δεν το ξέρω. Λοιπόν, λέει άνθρωπο Γκάρο, το πολύ πολύ να με βρει. Δεν βρίζει ο Ιωαννίδης, έχει αλλάξει πάρα πολύ, φίλε. Ναι. Ο Ιωαννίδης, επειδή λες το ξέρεις, αν τον ήξερες θα ήξερες ότι δεν βρίζει. Και εμείς ο άνθρωπος ο οποίος έριχνε ό,τι έριχνε έχει αλλάξει. Έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Μετά τα 70 κόκκινε, αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ούτε να δίνει, ούτε να κάνει, ούτε να γαράνει. Μαζεύεται. Άκτορα, Λευτέρης. Κόκκινε εκείνη τη χρονιά ο Άρης νίκησε τον Πάοκ μέσα στο Παλατάκι. Ο Πάοκ είχε σωθεί από την νίκη της ΑΕΚ στη Ρόδο. Άρα αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Ναι, τελείωσε το μάτς Ρόδου και μετά τελείωσε το Παλατάκι. Άντε, μπράβο, άντε, μη. Άντε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εμείς δεν πάμε να βγάλουμε το. Τελείωσε, ράστο το μαγκιά του ΠΑΟΚ. Άλλα θέματα τώρα, τελείωσε. Έχουμε σημερινά θέματα. Άσε τι έκανε ο Ιωαννίδης και έσωσε το. Είμαστε σχεδόν στα μισά του πρωταθλήματος. Υπάρχει κάποια καρβαλαία περίπτωση μέχρι τώρα που να δείχνει ολοφάνερο ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ μαζί του και διαιτησία. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαιτησίες παίρνουν πιο 50-50 τις ομάδες από ό,τι παλαιότερα δεν σημαίνει ότι ευνοεί το ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, λέει ο φίλος. Κοιτάξτε τώρα, αν ήμουν εγώ Σαββίδης, θα πήγαινα και ήξερα μπάλα γιατί αυτός είναι και άμπαλος. Θα ζητούσα εξηγήσεις από το γραμμένο γιατί δεν απέβαλε τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου ο δικός μου διαιτητής ο Σιδηρόπουλος. Το είπα και άλλη φορά. Εγώ, αν το είχε κάνει αυτό σε μάτς του Ολυμπιακού, όταν υποτίθεται ότι την ΕΠΟ την είχε ο Ολυμπιακός, τον πέναλτι θα το έδινε πριν πέσει ο Κουλούρης και η αποβολή θα ήταν καραμπινάτη. Εδώ είναι υπόλογος ο Σιδηρόπουλος απέναντι στο Σαββίδη. Είναι υπόλογος. Είναι αποβολή καραμπινάτη. Άσε, ο νόμος άλλαξε. Τι άλλαξε ο νόμος? Σε προφανή θέση για γκολ, δεν λέει. Χτες. Έβλεπα το παιχνίδι της. Έβλεπα γαλλικό πρωτάθλημα. Σου λέω κλείσε να πληρωθώ και δεν πληρώθηκα. Γαλλικό πρωτάθλημα, ναι. Ποιος έπαιζε? Έβλεπα πολλούς αγώνες. Α, τα πω όλα, άμα θες.
Α, είπε γύρω-γύρω έβλεπες. Ναι, ρε, έβλεπα το. Τα Αλτζαζίρα. Αλτζαζίρα. Τα μπιν που έχουν γίνει τώρα. Τι έχει παράνομο αυτό στο σπίτι, έχει. Όχι, ρε, δορυφόρο. Α, δορυφόρο έχει. Α, πιάτο, να, αφού το ξέρει, 2,5 μέτρα είναι. Το πιάτο το ξέρω, βάζει γουρουνόπουλα και λουκάνικα. Όχι, ρε, αυτό είναι για το δορυφόρο. Για να πιάνει, ρε, του δορυφόρου. Καλά, καλά. Για του πιο απομακρυσμένου. Εντάξει, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Και τι είδε. Και κερδίζει ένα πέναλτι η Νίση, η οποία έχανε 1-0. Από πλάγια όπως έπαιρνε ο παίκτης και δείχνει μπορεί να το πιστοποιήσει ο Κουλιανός γιατί το βλέπει τα γαλλικά. Ό,τι ναι. Και δίνει πέναλτι και αποβολή. Για μένα δεν είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός έβγαλε κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Ναι. Διερμήνευσε έτσι. Όχι. Το, σου εγώ δίνω, πήρα την ΕΠΟ. Σου δίνω δίκιο. Εγώ όχι. Πήρα την ΕΠΟ για να ερμηνεύει όταν δίνει το. Ρε εσύ, είμαι εγώ δικαστής. Είμαι εγώ δικαστής. Και έχεις εσύ λεφτά. Εγώ είμαι δικαστής που τα παίρνει ο Ραπτόπουλος. Έτσι. Και μπορώ να ερμηνεύσω τον νόμο. Μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να τον ερμηνεύσω. Άμα τα πάρω, τι θα κάνω. Λέω εγώ, παράδειγμα. Άμα πάρω την ΕΠΟ, είναι δικιά μου. Είναι φίλη μου. Αυτό το πέναλτι είναι αποβολή. Έτσι ο Βλάχος ο Λουτσέσκο κοιμισμένος που λένε οι παοξίδες, ο κακός παίκτης, η χαφ που δεν έχουμε κτλ. Να πάρω βοήθεια. Μα αν έχω μαδάρα, τι να την κάνω τη βοήθεια. Αν έχω μαδάρα, τι να την κάνω τη βοήθεια. Ο Ολυμπιακός ήταν κατακριτέος. Ήταν ελεηνός γιατί είχε και καλύτερη ομάδα. Και ήθελα να πάρει με 40 βαθμούς το πρωτάθλημα διαφορά. Πάρτο με 10. Ξεφτιλίζεσαι. Συμφωνούμε. Και όσοι είναι μικροί πρέπει να χάνουν και με μεγάλη διαφορά στα σκορ. Πρέπει να χάνουν 5-0, 6-0, να διασύρει. Έτσι. Δηλαδή να δείχνει ότι είναι. Αντί να ζορίζεται, να βρέχει κόλλο δηλαδή. Και να δείχνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα και να το βοηθήσει στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Έπρεπε δια περιπάτου. Έπαιρνε ο διαιτητής και στο 5ο λεπτό ήξερε. Ότι θα σφάξει μια ομάδα που είχε όρεξη για ποδόσφαιρο. Μα τότε οι διαιτητές δεν ήταν είναι δεν είναι. Έσπρωχνε τον Ολυμπιακό, τον έσπρωχνε. Τον έσπρωχνε. Επί Γκαγκάτση θέλεις, επί την άλλη τη μούμια του Φαρώ στην Ξάνθη, πώς το λένε, τον Γκυρτζίκη θέλεις. Τον άλλο το γαμπρό από τον Κιμιτιλίνη θέλεις. Ποιον θέλεις. Το Σαρί. Ο Σαρίς. Ποιον θέλεις. Και εγώ έχω τώρα την ΕΠΟ. Ο Βράκας να καλά εκεί, τέλος πάντων. Χθες πήγε καλά. Πήρε τις. Διαδεβαιώσεις και τα λοιπά. Πώς? Τι αλήτης είμαι. Τι αλήτης είσαι. Αλήτης είμαι. Και θα έχω τον Άντο Σιδηρόπουλο. Το παιδάκι έκανε ντεμπούτο. Ντεμπούτο έκανε. Ντεμπούτο, ένα παιδί, έσπασε το ρεκόρ. Και εσύ αμέσως να πεις, θα βγάλεις τη χολή σου. Εγώ αν έπαιρνα τις ενώσεις ο μπαμπάς μου, δεν θα με βάζανε. Δεν τρέπεσαι. Να παίξω και λίγο. Λίγο, ρε. Πέτμου, ρε. Το μπαμπά πέσω. Το παιδάκι δεν τρέπει. Λίγο τσίπα. Τα παιδάκια που έχουν ειδικά προνόμια, άστα τα παιδάκια. Άστα. Θα κάνω εγώ παιδάκι 16 χρόνια, βγάλει η εταιρεία ανακοίνωση για το παιδάκι. Εδώ έγινε μεγάλη δουλειά. Κατάλαβες. Άστο το έργο, σκάσε. Θες πολύ ξύλο. Θέλω, θέλω. Το έφαγες το παιδάκι. Αυτό. Ο Έκη Αλίμονο και παίξει την πρώτη ομάδα. Ο Έκη Αλίμονο και δεν πάει καλά. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα. Λοιπόν, ναι. Από τα πιο ωραία μηνύματα που έχουν έρθει. Πού είναι αφού και είναι η. Θα φτιάξει τώρα, μην συναγωγέ. Εδώ και καιρό. Ο 744. Περιμένοντας να ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Ναι. Εύωσμος 21, υπογράφει. Περιμένοντας. Να ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Πάνε στον ανοιγότερα και του κορίτσια. Τελείωσε. Θα σου πω εγώ. Διπλό πάω στην Ξάνθη, άσο η Λεβαδιά εκεί. Πώς θα κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ. Θα πάνε οι καρνίβαλοι εκεί πέρα. Πέρα. Θα τα κάνουν εκεί. Λίμπα να πούμε. Εσύ μετά ναι. Από αυτό που πάθαμε, εγώ και εσύ το Σαββατοκύριακο που πάω. 1000 ευρώ στο διπλό του ΠΑΟΚ. Αν πα σε γυρίσει ανάποδα. Και πες χιλιάρικο. Θα πρέπει κανονικά να κάνουμε πάρτι. Θα πρέπει κανονικά να κάνουμε πάρτι. Πλάκα μου κάνεις. Πάρτι γιατί, για το Αγίου Ανδρέα. Σήμερα το Αγίου Ανδρέα. Ναι. Σήμερα το Αγίου Ανδρέα. Ναι, πες χρόνια πολλά τον Ανδρέα Παπανδρέου τώρα. Έχει πεθάνει 20 χρόνια πριν. Ναι. Τι να πω, χρόνια πολλά. Πέρανε χθες τηλέφωνο κάτι πασοξίδες σουρωμένοι. Ναι. Και λέει χρόνια πολλά τον Ανδρέα. Ρε, έχει... Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα. Τον αναπολούν τον Ανδρέα. Λογικό δεν Άγαν, είναι. Άγαν, ήπιαν, πήδηξαν. Λογικό δεν είναι. Χρεώθηκαν, έκαναν λογικός. Κουμάρια ιστορίες. Ξέρεις τι γίνομαι σημερινούς. Τι. Άκου τώρα. Βρίζουν τη Χούντα. Ποιος. Οι σημερινοί. Ναι. Βρίζουν τον Κώστα Καραμαλή. Mm. Και βρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί. Γιατί όλοι είναι νεκροί και δεν μπορούν να απαντήσουν. Ναι. Δεν μπορεί να απαντήσει ένας πεθαμένος. Ναι. Από το 93 και μετά που έγινε το πάρτι των οργείων δεν μιλάει κανείς. Μπράβο Γρηγόρη. Και είναι εν ζωή. Το συγκίνητη μπορεί να το και επειδή θέλω. Ο πρώτος ο οποίος πρέπει να τα ακούσει. Πρέπει να τα ακούσει. Πρέπει, αυτός θα έλεγε τα πρέ. Πρέπει να τα ακούσει, είναι ο πρώτος. Ναι. Ο Σιμίτης. Παίξε χρηματιστήριο, επένδυσε το χρηματιστήριο. Πασόκ δεν ήταν ο Σιμίτης. Πακόκ. Α. Πακόκ ήταν. Α, Πακόκ ήταν. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, εγώ για τα πρόσωπα. Μάλιστα. Τα βάλε ο κόσμος με αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει. Ναι. Δεν βλέπει τι γίνεται το πάρτι που έγινε μετά. Ναι, για μετάλλες. Ναι.
Ωραία. Τι ψέματα λέω. Σωστό, σωστό. Άλλο 30 δις το χρέος και άλλο 400 δις το χρέος. Με, τι να πω, έτσι έχεις άλλο. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι. 12 φορές πάνω πήγε. Σωστό. Ρωτήσατε πώς πήγε. Σωστό. Πήγε. Μα λέει αυτός το άνοιξε. Μπρε, άσε τι άνοιξε, έφαγε ζωστό ψωμί τότε. Είχε, από τότε λέξε, ξέρω πώς θα βγουν μετά και θα είναι. Ούρε πρασινό κάποια. Που δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασόκ, σας το λέω και δεν με νοιάζει. Αλλά δεν μπορείτε να βρίζετε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Πανδρέου γιατί έχουν φύγει. Και γιατί δεν έχετε να τους χρεώσετε κάτι. Ναι. Δεν έχετε. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί αποκέντρωση υπήρχε τότε. Η χώρα προσπάθησε να κάνει βήματα προόδου. Η Λάρισα το προτάσμα και ο Πάσο. Η αποκέντρωση ήταν το σύνθημα. Ναι. Όχι μόνο Πασό και Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλειπε από τη χώρα ήταν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ναι. Δηλαδή φάγανε ζεστό ψωμί και άνθρωποι που δεν έπρεπε. Ναι. Που δεν το άξιζαν. Αυτό έφταιγε. Δηλαδή είχε ένα Τσομπάνο 50 πρόβατα, πήγαινε η Επιτροπή να κάνει έλεγχο και όλο το χωριό ήταν τέτοιο. Πώς σου λένε αυτούς που έχουν ζώα. Σωστά, σωστά. Πώς σου λένε. Ζωέμποροι. Όχι ζωέμποροι. Κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι, λοιπόν, το ίδιο. Πρόσεξαν. 50 χωριανοί, 50 κτηνοτρόφοι. Με 50 πρόβατα. Κάναν τα πρόβατα 50 βόλτες. Και περνούσαν, πέραν τι εκδοχέ. Το μαζί τα φάγαμε, έχει απόλυτο δίκιο. Όχι, καμία σχέση. Άλλο αυτό. Περίμενα. Αυτό ο κύριο Χοντρούλη, ο οποίο λέει μαζί τα φάγαμε. Έχει δίκιο. Να μα πει λοιπόν, να μα πει τι έφαγε αυτό. Και να του εξηγήσω εγώ τι αστιβερίκο. Πώ τον ευχαριστήθηκα. Όχι, λέει μαζί τα φάγαμε. Άρα, μισό λεπτό. Ομολογεί ότι διέπραξε έγκλημα. Ποιο είναι το έγκλημά σου, εφόσον το ομολογεί. Να πει τι έφαγε και πώ. Και θα σε κρίνω. Έλα, θα σου πω τι μάγκα είναι ο Πάγκαλο. Πάει σε ένα πάνελο Πάγκαλο, το έχω ξαναπεί. Είναι 4-5 εκεί πέρα και δεν βρίζουν. Αυτά. Και λέει ο Πάγκαλο ο γίγαντα. Γίγαντα. Ναι, από όγκο. Γίγαντα. Ήτανε μια οδοντίατρο εκεί. Ένα αυτό και ένα ο Κρυσίνα. Ήτανε μια οδοντίατρο εκεί. Και λέει κλέφτε μετά και τα λοιπά. Τι λέει, άσε πω κάτι. Βγάλε 10 χρόνια που είσαι οδοντίατρο. Τι εισόδημα δηλώνει και την περιουσία σου. Και γιατί φταίει η οδοντίατρο. Περίμενε, γιατί ήταν κλέφτρα και η οδοντίατρο. Γιατί φταίει η οδοντίατρο. Θα σου πω γιατί φταίει. Θα σου πω. Αν είχε έναν τρόπο να την ελέγξει. Δηλαδή, πάει ο ΣΦΥΡΙΖΑ τώρα. Πάει ο ΣΦΥΡΙΖΑ τώρα και λέει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και λέει. Στις δηλώσεις του χρόνου δεν θα υπάρχουν ούτε τα αποδείξει από τα φαρμακεία ναι. που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε από τους γιατρούς. Ναι. Εγώ που θα πάω σε ένα γιατρό. Ναι. Και τι να πάρω απόδειξη. Ωραία. Δηλαδή, βοηθάς να παταχθεί η φοροδιαφυγή ή την ενισχύεις με αυτό που κάνεις. Εξωτερική πειθαρχία, δεν ρωτάω κάτι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν το κόκκινο κοστίζει 10 ευρώ το πρόστιμο, έρχομαι... όλοι θα περνάνε κόκκινο. Εγώ, λοιπόν... Τώρα που το έχει 1200, λοιπόν, πού να τολμήσει να περνάνε κόκκινο. Λοιπόν, ο Πάγκαλο σου λέω, δεν σε ελέγξαμε, κυρία μου. Ούτε γιατί, ούτε... μήπως αυτό είχε δόλο για να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε. Το σκέφτηκε από το μυαλό. Ο καθένας δεν μιλάει για τον ελεκτικό μηχανισμό. Λέει για τις πράξεις του. Λέω ναι. Πάγκαλος έκλεψα. Εσύ 10 χρόνια τι έχεις δηλώσει ναι. και η περιουσία σου ποια είναι. Και η τραπεζική σου. Δεκτό ρε φίλε. Όχι η τραπεζική σου. Η τραπεζική σου λογαριασμή ποια είναι. Αν ξαναμίλησε η γκόμενα εκεί η οδοντίατρος. Καθάρισε 25 λεπτά. Λάθος που δεν μίλησε. Λάθος που δεν μίλησε. Είχε να τραπεί κάτι. Όχι να πει 10 χρόνια. Δόντια έκανε. Ναρκωτικά πουλούσε. Δόντια έκανε. Δεν έπαιρνε αποδείξεις. Δεν έδινε αποδείξεις. Αν ήταν λοιπόν σωστή, θα πει έλα εδώ Πάγκαλε. Εγώ 10 χρόνια αυτά τα έχω δηλώσει. Αυτά τα έχω δηλώσει και αυτή είναι η περιουσία μου. Δεν το έκανε όμως. Δικαιώσε τον Πάγκαλο. Γιατί σου λέω Πάγκαλο, κλέφτης είμαι εγώ, δεν με ελέγχει κανείς. Και σένα δεν σε ελέγχει κανείς, κλέβεις και εσύ. Έτσι είναι κόκκινε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και την έκανε ρόμπα. Για βες μου εσύ που δεν κλέβεις τη λέει. Τι έχεις εσύ, Mercedes 240 diesel. Αυτός την έκανε ρόμπα. Στάσου, ναι. Τι έχεις εσύ. Δεν μου λες συγγνώμη. Ρε τυρέ. Να σε ρωτήσω. Ρε τυρέ. Να σε ρωτήσω. Ανύπαντρη, ανύπαντρη. Ρε τυρέ, ρε τυρέ. Τραπεζική λογαριασμή 180.000. Τι δηλώνεις 10.000 το χρόνο. Και είσαι εσύ, τι είμαι και εγώ μου κλέφτης. Και φταίει η κοπέλα. Δεν φταίει η κοπέλα. Καθόλου. Δεν φταίει η κοπέλα. Δεν μου λες... Ο Πάγκαλος φταίει, ας πούμε. Αυτό το χαζοκούτι. Ποιο χαζοκούτι. Που λέγεται υπολογιστής. Ναι, για πες μας, εσείς αθώοι, εσείς πολίτες. Κανείς αθώ. Κλεφταράδες. Αυτό το χαζοκούτι που ναι. λέει υπολογιστής. Ναι. Αν είχανε οργανωθεί σωστά η εφορία στα πάντα από την πρώτη στιγμή που υπάρχει ναι. το διαδίκτυο, από το 2000. Ναι, ναι. Και υπήρχε οργάνωση. Ναι. Φακελωμένα όλα. Ποιο κόμμα θα το κάνει αυτό. Όλα ρε φίλε. Πες με ένα κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Το πρώτο κόμμα θα το κάνει. Αδιάφορο μου. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους σε κόμματα. Έρχομαι, δεν λοιπόν, πιστεύω σε ιδεολογία. Έρχομαι λοιπόν εγώ. Σε παραμύθια δεν πιστεύω. Έρχομαι εγώ πολιτικός και το κάνω αυτό. Θα με ψηφίσει εσύ. Δεν πιστεύω σε παραμύθια. Ναι, εγώ ναι. Θα σου κάτσω κάτι κλωτσίες. Θα με ψηφίσει εσύ, λαμόγιο.
Απαντώ. Να σε ελέγχω. Γιατί πρέπει εγώ να ρωτήσω. Γιατί πρέπει να ρωτάω το ποιο είμαι. Το πλαστικό χρήμα. Εσύ που κάνει το δικηγόρο του Κρισίνο. Το πλαστικό χρήμα, το πλαστικό χρήμα. Εσύ που κάνει το δικηγόρο του Κρισίνο. Να σου πω λοιπόν. Δικηγόραρο. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό. Ναι. Θα έπρεπε να πει, τι? Κυρία μου, καμία ερώτηση καταρχήν. Από αυτά που έχετε, φαίνεται τι ζωή έχετε κάνει. Αν πιστεύει ότι αυτή έχει κάνει κάτι, και στο κάτω-κάτω η κυρία την έσκησε. Προσέφερε έργο. Την έσκησε κανονικά. Γιατρός ήτανε. Αν έπαιρνε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Κατάλαβες? Ναι. Να ελεγχθείς. Γιατί να κλέβουν δηλαδή, ε? Ποιος είπε να κλέψει? Ενώ οι πολιτικοί να μην κλέβουν. Ρε φίλε. Οι παπάδες να κλέβουν. Αν υπήρχε. Ποιος παπάδες. Τι λέει. Να υπάρχει, φίλε. Τι μας λέει. Ναι, άκου να δεις. Υπάρχουν δύο πράγματα στην Ελλάδα στα οποία ναι. Ή εθελοτυφλείτε ή συμμετέχετε στο σύστημα. Συμμετέχουμε. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι? Λοιπόν, έρχεται το μπιλετάκι της εφορίας τον Ιούλιο. Ναι. Και σου λέει η ραπτόπλε και κόκκινα από 2.000. Ωραία. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Από 1.000 ευρώ παίρνουμε εμείς το μήνα. Ναι. Γιατί μου στέλνεις 2 μηνιάτικα ξαφνικά να πληρώσω? Ναι, ναι. Γιατί δεν μου λες 200 ευρώ κάθε μήνα, 180 πόσο μου αναλογεί. Ναι. Να έχεις και μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Εισπραξιμότητα. Ναι. Και πιο εύκολα θα τα παίρνεις. Ναι. Και εγώ διαπαθαίνω εγκεφαλικό τον Ιούλιο. Εντάξει. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Γιατί δεν το κάνουν? Δεν ξέρω, εγώ τι είμαι, οικονομολόγος? Γιατί το κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, όλα τα. Σε ρωτάω κάτι. Μήπως αυτό τους βολεύει? Μήπως συμφέρει να υπάρχει ανοργανωσιά? Λοιπόν, γιατί τώρα μπορούν και ελέγχουν και ξέρουν που κατουρά, που αερίζεσαι, που τρως, που βγαίνει selfie, που κάνεις εκπομπές, ναι. Και πριν από λίγα χρόνια κάναν πως δεν ξέρουνε. Ξέρουνε. Πως δεν ξέρουνε. Ξέρουνε. Γιατί? Ξέρουνε. Μήπως όλο αυτό, αν σου λέγανε όλα αυτά τα οποία θα συμβούνε μέχρι σήμερα, επί ΣΦΥΡΙΖΑ, στα λέγανε από το 10, θα είχες κάνει επανάσταση, φυσικά. Τώρα, λες, έλα, κανείς δεν μιλάει. Άμα υπήρχε Νέα Δημοκρατία πάνω. Άμα σε διόριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, θα τον έλεγες. Εννοείται. Ναι. Δεν πρόκειται να με διόρισει κανένα ακόμα. Γι' αυτό το λες και εσύ. Καταρχήν, έχω αποποιηθεί ναι. Το δικαίωμά μου, το νόμιμο δικαίωμά μου ναι. Να διοριστώ στο δημόσιο. Γιατί? Εσύ σε μένα δεν μπορεί να μιλάς. Γιατί, Γρηγόρη, το έχεις κάνει? Γιατί το αποποιήθηκα? Ναι. Γιατί δεν το θέλω. Δεν το θες. Το αποποιήθηκα. Η υπερπολίτεχνη, υπήρχε νόμος. Εντάξει, το που έλεγε, οι δύο από τους έξι μπορούν να προβληθούν στο δημόσιο. Εχόντων και προσόντων. Και είπα, δεν το θέλω. Αδέρφια σου μπήκανε? Όχι. Κανένας. Κανείς δεν το χρησιμοποιείς. Αφού δασκάλα είναι η. Και καθηγήτρια είναι, φίλε. Πού πλάκα είναι? Μου κάνει. Δημόσιο δεν είναι. Είμαι. Τώρα δεν μπορώ να συνεχθούμε. Άκου να δεις. Πώς την πήρανε? Δεν είναι στο δημόσιο στην πόλη της. Ξεκίνησε από το Πολύκαστρο. Ό,τι γίνεται. Με επιτηρίδα μπήκε, φίλε. Πριν από 25 χρόνια. Δεν υπήρχε ο νόμος. Επιτηρίδα. Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι καθόλου. Ναι. Καμία σχέση. Ναι. Δεν απαιδευόταν, θα είχε τελειώσει η μπουκάδα. Οπότε σε μένα δεν τα λες αυτά. Αν δεν διάβασε κανένα μήνυμα, έλα. Κωστή, από κανένα υποβολέα. Έτυχε να δω με ένα ξαδερφάκι μου ένα βίντεο που κράζει στις γιορτές και τα κάλαντα. Εκεί αντιλήφθηκα γιατί ο κόκκινος δεν κάνει τηλεόραση. Και εσύ άσχημος είσαι. Αλλά δεν κουράζεις με αυτά που λες, λέει. Εκείνος πρέπει να μας κολλάει βαριά θυγήνα όταν τον ακούμε μόνο του. Να μην μ' ακούει. Δεν γουστάρει να σε ακούει. Να μην μ' ακούει. Μην τον ακούς. Κόκκινα, αυτό που λες ότι κάνουν για τον Παναθηναϊκό λέγεται σεβασμός. Ναι. Σταμάτα να χωρίσεις την Ελλάδα στα δύο. Και εσύ χαίρεσαι ως ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Που πεθαίνει κάτι κατ' γύρω του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι γείτονος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Δεν κάνω και τα έσχη που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ, στο Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Δεν τα ξεχνάμε. Μπορεί αυτή η δίδυνη κόντρα να πουλάει για το σταθμό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό κάνει σε χιλιάδες αναγκεύαλους που θα σφάξουν κανένα παιδάκι που θα είναι από τη μία στιγμή, από τη μία ή από την άλλη μεριά. Όχι, μωρέ, ο κόκκινος θέλει τώρα να σφάξει ένα παιδάκι από τη μία πλευρά. Εσύ είσαι σε άλλο κόσμο. Εγώ λέω ότι ισχύει και εσύ. Όχι, τρία λεπτά έχουμε. Θέλω να μου πεις με επιχειρήματα. Πού διαφωνείς μαζί μου? Με επιχειρήματα. Καλατζής πήγε στην ανακρίτρια. Άκουνες. Από το πρωί τρέχω. Δεν έχω τέτοια γνώση. Δεν ρώτησα. Θα μάθω και θα σου πω. Ρώτησε τον ραπ. Πώς λέει το ο αλέφατος του ταξίδι? Πώς το λέει? Ταξίδι. Ταξίδι? Ναι. Μην ψάχνεις και αλλού. Αφού το ξέρεις ήδη. Λοιπόν, επειδή μιλάτε για πολιτικά, προδότης πλέον δεν είναι ο πολιτικός, φίλοι μου, αλλά ο κάθε Έλληνας που πάει και ψηφίζει αυτά τα λέσια. Αυτή είναι προδότης. Ζώα Έλληνες. Εσύ τι είσαι, ρε Αντώνη, Ελληνάρας? Και γιατί φταίμε εμείς? Χαιρετώ το καλύτερο ντουέτο. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ να παίζει για να κερδίζει και όχι για να επιβιώσει. Καλό απόγευμα και στους δύο. Μπορεί να κερδίσει την Ξάνθη? Μπορεί. Το πιστεύετε? Εγώ λέω στοιχηματικά απαγορεύεται να το ποντάρουμε. Ο Ραπτόπουλος θα πάει τώρα να βρει ένα χιλιάρικο, δεν ξέρω που θα το βρει, για να το ποντάρει. Εγώ λέω ότι είναι βλάξ. Εσείς πείτε ότι δεν είναι βλάξ. Με περικεφαλαία κιόλας είσαι βλάξ. Για τόσο.
Σύμφωνα με τον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το 1830 έως το 2000 το χρέος ήταν 147 δις. Από το 2002 μπήκαμε στο ευρώ, στο 10 πήγε 310 δις. Ο Νόνι ήτο. Αεξί, θα μου πεις με σαφήνεια πόσο ήταν το 93, πόσο ήταν το 67. Εντάξει, σε μένα παιχνιδάκια όχι. Επικοινωνιακά παιχνιδάκια σε μένα δεν περνάνε. Και από το 93 και μετά πώς έγινε. Εγώ δεν λέω το 2000 δεν ήταν 147. Το 93 και μετά πώς εκτοξεύτηκε. Σε προβληματίζει καθόλου ή όχι? Ραπτόπουλο, μπορείς σε παρακαλώ έτσι για αλλαγή να πεις για τα επόμενα 5 λεπτά εκτός παιχνιδιού του ΠΑΟΚ ότι θα χάσει? Μπας και δούμε κανένα διπλό φέτος. Ως τώρα έχω παίξει σπίτια, σκυλιά, λαδιά, χελώνες στα διπλά του ΠΑΟΚ και δεν έχουμε σταυρώσει παιχνίδια ακόμα. Θεούλης, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Satisfaction, συνεχίζουμε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας, το 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Πριν πάμε στις γραμμές, τρεις είναι στην αναμονή. Από ό,τι άλλοι τρεις μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Μην ξεχνάτε ότι η Εσκιά της Βαλοδήμος είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα και το δείχνει όχι μόνο στα καινούργια Kia, Hyundai και Skoda, αλλά και στα μεταχειρισμένα, όπου μπορείτε να βρείτε εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, σε απίστευτες τιμές, με πάρα πολλούς τρόπους να τα κάνετε δικά σας και με την εγγύηση του ονόματος Εσκιά της Βαλοδήμος, προκειμένου να γίνουν δικά σας. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 23 15 96 5 96. Διαβάζω δύο μηνύματα και πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Καλησπέρα παιδιά, ποιον θεωρείτε το πιο επικίνδυνο παίκτη του ΠΑΟΚ? Προσωπικά πιστεύω ο Βαρέλα. Επίσης ο Μάτσος πρέπει επικίνδυνο, να παίξει. Επικίνδυνο, τι επικίνδυνο? Θα πρέπει να το διευκρινίσεις. Όταν λες επικίνδυνο στο καλό ή στο σωστό, σωστό. Ναι. Επίσης ο Μάτσος πρέπει να παίξει οχτάρι πάση θυσία. Λέει τάος ΠΑΟΚ τραπεζόνα. Είναι κρίμα να χαλάσει ένα fullback, ναι, το οποίο γίνεται και κατά συνθήκη δεύτερο φορ. Όταν ένας δεξίος μπακ κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή, παίζει 4-5 ρόλους μέσα. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Θα το χαλάσεις. Μετά είναι παίκτες σαν το Μάτος πολλοί στον κόσμο. Οι οποίοι από την πίσω γραμμή κάνουν τρομερά πράγματα. Αν τους βάλεις στην πολυκοσμία, δεν μπορούν. Δεν ξέρουμε αν το βάλω στο Μάτος, το βάλω εξτρέμ. Αν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει από πίσω, δημιουργώντας. Ραπτό που λευρές άλλων, λέει, δεν κάνει ο Κόκκινος. Δεν κάνει, δεν κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κωστή. Ναι. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Έλα, Φωτιάδη, σχόλου μου. Έλα, Μιχάλη. Έλα, γόρο μου, τι κάνεις? Ρώτα τον Ολιγάκη, μικρός που ήταν, η γιαγιά του πώς το φώναζε παρατσούκλι. Μικρός που ήταν, η γιαγιά του πώς το φώναζε? Όχι, Σερσέμι. Γιαγιά, πώς το φώναζε? Σερσέμι. Σερσέμι. Όχι, Μπιάνκα το φώναζε. Μπιάνκα. Μπιάνκα το φώναζε. Επειδή είσαι κόκκινο μαλάκι, αεράτο. Ναι, ναι, ναι. Ένα άλλο θα πω. Είσαι έτοιμος τη Δευτέρα? Έχω τα ρούχα, τα πάω στο Δέκινα. Στο Αριανό, τα ρούχα τα έχω πάρει, θα είσαι έτοιμος τη Δευτέρα, ναι, περούκες, τις κάπες, τα φουλάρια και θα είσαι πρόεδρος δικαστηρίου, θα είσαι πλήρες. Πλήρες θα είμαι. Γάλα είμαι. Εκτός, περιμένω τώρα να πάω το απόγευμα, ναι, για να πάω να πάρω το κουδουνάκι που είναι ας πούμε από Αθήνα. Από Αθήνα θα δει το κουδουνάκι. Ναι, κουδούνι, γιατί δεν υπάρχουν, είναι ειδικά κουδούνια, δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Ειδικό κουδούνι θα έρθει, δηλαδή εδώ δεν έχει. Ναι, όπως είναι οι δικαστές, τέτοια πράγματα. Α, τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα είναι, καταλάβεις. Ναι. Είναι χειροποίητο. Χειροποίητο. Σπυράκι ξύλινο, ξύλινο. Θα μου κάνει ο Μαραγκός. Δεν μου λες, Φωτιάδη, πόσο χρονών είσαι? Τώρα πόσο χρονών είμαι, εγώ πήρα να σε πω για αυτό το πράγμα. Καλά, και εγώ σε ρωτάω πόσο χρονών είσαι. Δεν θα σε πω πόσο είμαι. Κρίνεις τα χρόνια σου δηλαδή. 47 χρονών, έχει του νουνιού του το χαβά. Είναι ευτυχέστατος. Του νουνιού του. Με τον Γιώργο. Ε? Κάντε όταν παίζω το ταξί το γαμπρός, πώς κάνει? Ακουστείτε, για να πούμε. Κολοσσέραιος εδώ, φίλο. Τι, όταν. Πράθυνα, εκουάς να πούμε. Α, κολοσσουνίδης να πούμε. Πάει πάνω, έπεσε. Έπεσε. Τι να πέσει, βρεπά. Μίχρινε δεν πέφτει πάντως. Μην στραγωρεί. Το κρατάνε με Viagra. Ναι. Πάμε, φίλε. Ναι, έλα. Εγώ είμαι παιδιά. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Χαιρετίζω από το Μαδρίτη. Ο νομικός από το Μαδρίτη. Ναι, κύριε Κόκκινε, χαιρετίσματα και σε εσένα. Έχω μια απορία.
Γιατί έχει τόσους πολλούς γκέι στη Μαδρίτη? Άσε με ρε. Ψέματα λέω. Τώρα. Να σου πω την, να σου θέλεις σοβαρή απάντηση. Να σου απαντήσω. Γιατί πιστεύεις ότι είναι αστεία η ερώτηση? Στο τρίτο πόδι θα γυρίσει. Όχι, όχι, να σου απαντήσω σοβαρά για να ακούει και ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχουν το φεμινισμό τους και τα ατομικά δικαιώματα σε αυτά τα ζητήματα πιο προωθημένα. Είναι περίπου 10 με 15 χρόνια μπροστά από εμάς. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή και οι κοπέλες σε εισαγωγικά είναι πιο ελευθέρων ηθών όσον αφορά το ντύσιμο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακές κοπέλες με την κακή έννοια. Δηλαδή είναι και το δείχνουμε, λέει και να, ότι είναι. Ακριβώς, τα ατομικά δικαιώματα. Άρα το δείχνουν περισσότερο, δεν είναι ότι είναι τόσο πολύ. Όχι, το δείχνουν, νιώθουν ελευθερία. Νομίζω έχει νομιμοποιηθεί και ο γάμος μεταξύ τους. Είναι σαν. Βρε, καλά κάνουν. Εγώ έκανα μια ερώτηση για ακαδημαϊκή. Δεν είναι. Νάτα! Ακαδημαϊκή ερώτηση. Αυτό που είπες, φίλο μου, το δείχνουν. Το δείχνουν πιο πολύ γιατί νιώθουν πιο απελευθερωμένοι. Τύπου είμαστε Ευρώπη και δεν φοβόμαστε να μας σκοτώσουν για αυτό που είμαστε. Αυτό λένε. Λοιπόν. Δεύτερον, καλά μετά το Φωτιάδη γέλαγα πριν το κλείσει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στο Φωτιάδη. Λίγα λοιπόν, λόγια για τον Πόντιο, σε παρακαλώ. Ναι. Εγώ το είναι είδος προς εξαφάνιση. Πόντιος με βλάχο, πλάκα που κάνεις τώρα αυτό. Εγώ θέλω να λύσει το κοινό του την απορία γιατί δεν πήγε σε εκείνο το μάτι με τον Απόλλωνα με την βροχή και το μνημόσυνο. Δεν καταλάβουμε. Φύγε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε σχέση με αυτά που είπες με τα πολιτικά, πολύ σύντομα και κλείνω. Μιας και σήμερα είναι τα γενέθλια του Ανδρέου του Παπανδρέου, εγώ θέλω να πω. Τι είναι γενέθλια? Η γιορτή του, η ονομαστική του γιορτή. Η ονομαστική του γιορτή. Ναι, είναι λάθος. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα μαζί τα φάγαμε ή όχι. Λοιπόν, ο Πεπονής το 1994 ίδρυσε τον ΑΣΕΠ. Λοιπόν, την ίδια χρονιά παραιτήθηκε από βουλευτής, παραιτήθηκε από υπουργός, άφησε τη μάσα, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο είχε πέσει πάνω του να τον φάνε και τις επόμενες εκλογές δεν βγήκε παιδιά. Α, μπράβο, πέσε τα στο Γρηγόρη. Λοιπόν, μπράβο. Καλά Κώστα, καλά τώρα. Του φάλω ο Πεπονής, μας έκοψε τη μαρμίτα ο Πεπονής, του γουστάραμε και μπαίναμε με τον Πεπονή, ήμουνα τη χρονιά που μας έκανε τη ρουφιανιά ο Πεπονής, κατάλαβες. Κώστα, εσύ έχεις τον τρόπο και τα περνάς και στον κόσμο. Έτσι το. Τέλος πάντων, ελπίζω να σε χωρίσω κάποια στιγμή από κοντά. Λοιπόν, επειδή δηλαδή το μελετάμε τα ζητήματα αυτά και επιστημονικά, Κόκκινε, τι παράθυρα βγήκανε, παιδιά, νομοθεσίες μετά για να παρακάμπτεται ο ΑΣΕΠ, κατάντησε να είναι κενός νόμος. Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάς? Μιλάω για 94 και αργότερα. Το 1994 ή 3. Για πότε μιλάω? Να χαρώ το φίλο μου. Για πότε μιλάω για την πλήρη δοσία? Από το 93 και μετά. Είμαι λάθος? Αθώνει τον Αντρέα. Δεν αθώνω τίποτα. Είμαι λάθος? Είσαι λάθος. Πλήρη δοσία. Ρε φίλε, το χρέος από 30 δις πήγε 400. Εντάξει, κοίτα, Κόκκινε, σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες έχει συμβεί αυτό. Όχι, σου μιλάει. Πού είναι, σου μιλάει με νούμερα. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ τι έγινε. Τα του οίκου μου κρίνω. Ναι, πες τα του οίκου μου. Τι, ότι τα ανέλησα πριν. Πού είναι η ένστασή σου? Η ένστασή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο και χειρότερο έχει γίνει στην Ιταλία. Απλά δεν με ενδιαφέρει, φίλε, δεν έγινε στην Ιταλία αυτό. Αυτό που λες είναι μύθος. Τίποτα άλλο δεν έγινε. Δεν έγινε το ίδιο στην Ιταλία. Ποτέ. Σε πληροφορώ. Ωραία, Κόκκινε τώρα. Λοιπόν, ωραία, Κόκκινε, φίλε, καταρχήν έχω όνομα, Γρηγόρης. Μπορούμε να στηθούμε αν θέλεις. Δεύτερον, στην Ιταλία, για πες μου τι έγινε στην Ιταλία. Είχα πει κάποτε κύριο Κόκκινο και μου λες μη με λες κύριε. Δεν μ' αρέσει το κύριε, έχω όνομα. Ανάλογα, αν αυτά που του λες σε συμφέρουν. Όχι, ρε φίλε, θέλει να διαφωνήσει. Αλλά έχει ένα ύφος. Όταν διαφωνήσει, λέει κύριε. Τα άσε μας τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Ιταλία? Δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι έγινε στην Ιταλία, πες μου. Αχ, κόλλησε πάλι στην ψυχή. Αυτό το πράγμα που έγινε στην Ελλάδα. Εκτοξεύθηκε το χρέος, είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Απλά αυτή επειδή είναι μεγαλύτερη. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτό δεν έγινε. Η πρώτη μου ένσταση, γιατί η Ιταλία είναι μια βιομηχανική χώρα που έχει βαριά βιομηχανία και πολλά ακόμη. Δεύτερον, οι πολύ πλούσιοι του Βορρά συμμετείχαν όταν εμφανιστήκαν τα τεράστια χρέη. Συνεισφέραν, δεν είπαν δεν δίνουμε φράγκο. Και τρίτον, επειδή κάτι κάνουν οι άλλοι στραβό, πρέπει να το κάνω κι εγώ. Κλείσε! Και είναι επιχείρημα αυτό. Κλείσε! Αν έρθει ο Σταφυλίδης στον ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο πρώτος που θα στεναχωρηθεί? Ο Βιαρίνια. Γιατί? Γιατί το σκέφτηκες εσύ. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Σωστά, το σκέφτηκε. Ναι. Καλησπέρα και στους δυο. Γεια σου, φίλε. Καλώς τον.
Είναι θεμητό, φίλοι, να έχει ο καθένας την προσωπική του άποψη για το ποιος φταίει. Αν φταίνει η πολίτες ή αν φταίνει η πολίτες. Ναι, άλλο άλλος μίλησε με αριθμούς ο Κόκκινος. Και οι αριθμοί, χωρίς να θέλω να τον υπερασπιστώ, δεν αμφισβητούνται. Οι αριθμοί δεν αμφισβητούνται, όπως δεν αμφισβητούνται και τα φιλμ. Γιατί εσύ χρησιμοποίησες ένα παράδειγμα, ξεκινώντας την εισαγωγή σου, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ποιο είναι το ψέμα? Για μένα λέει. Το ψέμα είναι το γεγονός ότι χρησιμοποίησες την παρουσία του Πάγκαλου στο συγκεκριμένο πάνελ, ναι, με τον Χρυσνικολάου και την Οδοντίατρο. Ναι. Επειδή έτυχε να το έχω παρακολουθήσει και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μου είχε αποτυπωθεί στη μνήμη. Και τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα είπες, είναι εντελώς αντίθετα. Πώς είναι δηλαδή? Θα σου πω ακριβώς, Κωστή. Όταν πήγε να την πει λοιπόν στην κριτική που το ασκούσε ο Πάγκαλος στην κυρία και της είπε ότι να δούμε και τη φορολογική σου δήλωση, της δήλωσε ότι εγώ πληρώνω φόρους πάνω από 50.000 ευρώ. Αυτό δεν απάντησε. Πρόσεξε να δεις, του είπε ότι εγώ πληρώνω πάνω από 50.000 φόρους ευρώ και η δήλωσή μου εδώ και μια δεκαετία που μπορείτε να την ελέγξετε, μπορείτε να διαπιστώσετε αν και κατά πόσο συμβαίνει. Τότε λοιπόν δαγκώθηκε και είπε ναι, είσαστε ίσως από τους λίγους που δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα. Εσύ όμως χρησιμοποιείς το παράδειγμα αυτό για να ισχυροποιείς την άποψή σου. Βέβαια. Να, όχι. Μισό, σε διαψεύδει ο φίλος. Όχι. Άλλο έκανε την κότα η οδοντίατρος και άλλο απάντησε. Τι. Μα εδώ ο φίλος λέει ότι είπε και του μπέκιασε ο Πάγκαλος. Δεν του μπέκιασε. Εγώ είμαι σε θέση, αν θέλεις, να σου πω, είναι η εκπομπή του Χατζηνικολάου. Πες μου που είναι, να τη βρούμε, να την παίξουμε. Ναι. Ναι, θα ήθελα πολύ. Εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ να την παίξουμε. Αυτό το φερό παράδειγμα, γιατί δεν έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει παραδείγματα τα οποία δεν ισχύουν. Έχει δόξα τω Θεώ τόσα πολλά. Όχι, αν είναι έτσι όπως το λέει, γιατί το θυμάμαι και εγώ το είχα δει, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετικό. Εντάξει, θα το δούμε. Επειδή μου είχε εντυπωθεί, γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, δεν παίρνω τηλέφωνο. Τελείωσε. Στείλ το μας εδώ στο κόκκινο τάγμα. Είναι από τις άποψεις ότι όλοι έχουν τα βαρύδια που ευθύνονται για την κατάσταση στη χώρα σήμερα. Και να θέσω και ένα ερώτημα. Γιατί μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολιτικά κόμματα που δεν συμμετέχουν στη Βουλή και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από σένα και από μένα? Να είσαι καλά, φίλε. Ωραίος. Πολύ ωραίο ερώτημα, να είσαι καλά. Πάμε. Έλα, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κύριε Κώστα και κύριε Γρηγόρη, τηλεφωνώ από Ξάνθη. Λέγομαι Χριστός. Άστα τα κεριά και τα λιβάνια, ρε. Κώστας και Γρηγόρης. Γεια σας. Είναι θέμα σεβασμού, σας παρακαλώ πολύ. Ο σεβασμός, φίλε, έχει να κάνει με το λόγο, όχι με το πληθυντικό. Καλώς, Γρηγόρη, όπως νομίζεις. Καλώς. Θέλω να πω ένα ειλικρινές και μεγάλο ευχαριστώ που καθημερινά κρατάει συντροφιά στον πατέρα μου που είναι κτηνοτρόφος και έχει τώρα τα προβατάκια του παρεούλα στον κάμπο εδώ στον πολύ, στο Ξάνθη. Και σε έχει καθημερινά στο αυτί του. Καθημερινά είσαι μοναδική συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και όσο για το μάτς μεθαύριο, γίνει ένα ερώτηση, καλό μάτς. Ερώτηση. Βεβαίως. Μας ακούει στα αυτιά. Βεβαίως, καθημερινά. Άμα του στείλω ένα μεγάλο ράδιο, ρε παιδί μου. Θα χρειάζεται. Δεν το βολεύει. Δεν διαφωνώ. Τα φωτοφορέσουμε σαν κατσίκι. Τι έχει, πρόβατα, τι έχει. Λοιπόν, έχει προβατάκια. Και άμα τα φορέσουμε, ρε παιδί μου, σε 2-3 πρόβατα, του στείλω ένα σύστημα. Υπάρχει λόγο να έχει και σκυλιά ή θα φεύγουν μόνο που θα μας ακούνε οι λύκοι? Δεν μπορεί να έχει μεγάλο, δεν το βολεύει. Κρατάει. Όχι, σε ρωτάω. Θα υπάρχει λόγος να έχει και σκυλιά ή θα φτάνουμε μόνο εμείς για να φεύγουν οι λύκοι? Πάντως, ειλικρινά, σας ακούω χρόνια. Εγώ, κύριο Δημοσθένης, ο πατέρας μου, ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ. Να είναι γερός. Να τον καμαρώνεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και όσον αφορά και τον κύριο Κώστα, τον ακούω χρόνια, απλά σπάνια και το βράδυ γιατί το μεσημέρι που κάνει εκπομπή. Τον έχεις για αγχολητικό, δηλαδή για τον ύπνο, για να παίζεις για ύπνο? Όχι, ίσα. Για να μην κοιμηθείς. Στα 10 που λέει, στα 11 έχει δίκιο. Ειδικά στην ανάλυση αγώνα και ποδοσφαίρου, τον παρακολουθώ χρόνια ειλικρινά. Τόσο σε. Στα 10 που λέει, στα 11 έχει δίκιο. Να είστε καλά. Για το ποδόσφαιρο να χάρουν το φίλο μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Πού? Χρόνια πολλά. Να τον χαίρεσαι. Επίσης και εσύ και το 48%. Ποιο 48%? Αυτοί που το ψήφισαν. Αφού είχε πάρει και πάνω 50%. 50 δεν είχε, 48 και κάτι. Λάθος, τα θυμάμαι. 50, μόνο καραμπολής πήγε, αλλά... Δεν μου λες τώρα με τη φόφη πήγες και ψήφισες εσύ. Αλλά το 52... Πήγες ψήφισες με τη φόφη. Το 52 τάξη καραμπολή και βοήθησε. Περίμενε. Ψήφισες εσύ τη φόφη, πήγες. Γιατί θα την ψηφίσω? Πρασινό κάποια είσαι, δηλωμένη.
Πώς? Πρασινόκαμπια δηλωμένης. Δεν είμαι Πασόκ. Καλά είμαι... ρε, με δουλεύεις. Εσύ δεν είπες φάγαμε ζεστό ψωμάκι. Α... μέσω σε το πακόκ. Φάγαμε ζεστό ψωμάκι. Και το πακόκ και το πακόκ και ο Ανδρέας. Φάγαμε ζεστό ψωμάκι αυτό που είπες εσύ μέχρι το 93. Από εκεί και πέρα μας καταχλέψαν, μας ληστέψαν. Ποιοι? Οι υπόλοιποι, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αφνή, το Πακόκ δεν έφαγε. Και κάτι άλλο. Κοίταξε, εσείς εκεί κοιτάξτε, προσέξτε τι γίνεται. Ναι. Αυτό που λέτε, ακούς και εσύ. Τον έχω κρεμασμένο έξω γιατί έκανε μια βλακία τώρα, λέγει. Λοιπόν, τυχαίο είναι όλοι να είναι από τη Θεσσαλονίκη να έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή ποιοι είναι από Θεσσαλονίκη? Το Χατζόπουλος, θερωτός γιατρός, ο Ψωμιάδης, ναι. Και τώρα και ο Γκαγκάτσης πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Γκαγκάτσης. Ναι. Ο Λαβρεντιάδης δηλαδή που πήγε μέσα, τι ήταν, Θεσσαλονικιός? Όχι, όχι, δεν ήταν Θεσσαλονικιός αυτός. Οι υπόλοιποι που... Ήταν. Ήταν μισός, πεθερός ήταν. Άντε ρε φύγε ρε ούτσενα. Ήταν μισός λόγω πεθερού. Δηλαδή αφού βγάλαμε και συγγένεια από πεθερικά, το σκίσαμε το καλτσόν. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κώστα Ραπτόπουλο. Ναι. Ειλικρινά συγχαρητήρια, γιατί είναι ο πρώτος που έχω ακούσει σε ράδιο, δημόσια, να παραδέχεται ότι είναι κλέφτης, σαν Έλληνας. Εγώ βέβαια, μεγάλος. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό πήρα να σας πω συγχαρητήρια, Κώστα μου. Και το παραδέχομαι, μπράβο. Και συμμετέχω στην μπράβο, διοπή, μπράβο, γιατί δεν μπορώ να βρίσω τον πολιτικό μόνο. Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό μ' αρέσεις. Είσαι ο μόνος που έχω ακούσει και που παραδέχεις ότι είσαι κλέφτης. Είμαι κλέφτης, ναι. Έχω εγκληματίσει χρόνια... κι εγώ ενάντια στο κράτος μου. Μπράβο, το οποίο βέβαια θεωρώ αντίπαλο. Γιατί ναι. Έχεις ειλικρίνεια και παραδέχεις ότι είσαι ένα κλέφτης. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Να είσαι καλά. Εσύ φίλε, είσαι κλέφτης. Εσύ τι λες, να μην είναι Έλληνας είναι. Λες να μην είναι κλέφτης. Εσύ κόκκινο, είσαι κλέφτης. Γρηγόρη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να μην κάνουν προσφυγές. Απόδειξε ο Πάοκ που άφησε το θέμα Χούλκ και πάει για Σταφυλίδη. Τζάμπα Μάγκας, ο Μελισανίδης. Δεν το ξέρω. Πέτρος από Κωστιάκο, ο δικός 2077 συν. Μονό αποδεκτό 14 απόδοση. Καλές γιορτές για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Ποιο είναι το 2070, θα το δούμε. Θα το δούμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ορίστε, ας κέρδι μου παιδιά και θα σου λέω κάτι καλά Χριστούγεννα χτες. Ναι. Να πω ένα χρόνια πολλά για τον ύμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, χρόνια πολλά σε ακούει τώρα, τον σου λέει ευχαριστώ. 20 χρόνια πεθαμένος είναι. Χρόνια πολλά δεν πειράζει, χρόνια πολλά σε όλους. Τι χρόνια πολλά ρε, αφού έχει πεθάνει. Άστο να ζει στο νερό του ρε. Το 48% που ψήφισαν Ανδρέα, που φάγαμε ζεστό ψωμάκι, που κάναμε περιουσίες και που ακόμα δεν είμαστε ούτε Ρουμανία ούτε Βουλγαρία. Και παίρνουμε τα τριπλάσια από αυτούς και έχουμε ένα βιωτικό επίπεδο, έχουμε στείλει γιατρούς τέλος πάντων. Και γι' αυτό κάναμε και τα τρία σπίτια. Ρε κόκκινε. Γυρνάς και λες, σου λέει ο Κωστής ότι εντάξει, αν έχεις τρία σπίτια και παίρνεις και νοικιάζεις και γυρνάς και μου λες, είναι θύρα τα σπίτια. Είναι θύρα τα σπίτια γιατί δεν θα πάρεις το κοινωνικό μέρισμα. Παίρνεις από τα τρία σπίτια άλλα 300 ευρώ. Δηλαδή παίρνεις 9 κατσουάρια τα σπίτια. Κάνε και μια δουλειά. Άκουσες τι είπα. Άκουσες τι είπα. Τι είπες, αυτό είπες. Αυτό είπες, ότι... Λάθος ναι, αλλά ξέρεις τα τρία σπίτια. Λάθος φίλε. Ρε φίλε, λάθος κάνεις. Μας καταντήσαμε. Ναι, ωραία. Αποκαθιστώ την τάξη. Δεν είπα ότι πρέπει να πάρεις μέρημα να έχεις τρία σπίτια. Άλλο πράγμα είπα. Σε κάνανε. Θα δουλεύεις κιόλας. Θα παίρνεις 9 κατσουάρια από τα σπίτια, θα δουλεύεις κιόλας. Θες να με ακούσεις, ρε φίλε μου. Ή άλλος πες ότι κουστάρεις. Όχι, σ' ακούω. Από αυτό σου λέω. Επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις καλή πρόεδρο, σου λέω ότι είναι λάθος αυτό που λες. Γιατί δεν καμία σχέση με αυτό. Κάποιος ο οποίος έχει τρία σπίτια, καλώς τα έχει. Και καλώς πληρώνει, λέμε. Αλλά λέω, μας φτάσανε να αισθανόμαστε ένοχοι που έχουμε, αν έχουμε τρία σπίτια. Ναι. Πληρώνουμε νίκιο στα σπίτια μας. Καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το πλέον. Αν δεν, θα παίρναμε και ένα τέταρτο. Γίνεται κατανοητό το πνεύμα μου τώρα. Δεν είναι το θέμα για το μέρισμα. Λέω ότι κάποιος ο οποίος κατάφερε να κάνει. Ακούστε. Να έχει ένα σπίτι. Ένα, άστα τρία. Ένα σπίτι. Πληρώνεις ρε φίλε. Εντάξει. Λες και το νοικιάζει το σπίτι σου. Μην φωνάζετε, Έλληνες. Αν είμαι λάθος, πρέπει να είμαι λάθος. Έλληνες μου. Οι Τούρκοι αγοράζουν τα σπίτια μας. Άμα έχετε τρία, μπορείτε δύο να τα πουλήσετε στους Τούρκους. Να πληρώνουν αυτοί. Σίγουρα. Μια γιάφκα 45 τετραγωνικά ρε πλάκα μου κάνει. Σίγουρα κάποιοι νοικοκύριδες που. Ή σίγουρα είχαν δύο άτομα από τα τέσσερα στο δημόσιο και παίρνουν από ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα και τρία σπίτια που έχουν κάνει σίγουρα, έχουν ένα καλό μισθό.
Εντάξει, θα πεθάνουν αυτοί τα παιδιά του, θα είναι άνεργα, θα τα πουλήσουν τα σπίτια στους Τούρκους. Δηλαδή, συγγνώμη, σε αυτό που λέω διαφωνείς. Με το ποιοτικό επίπεδο το. Σε αυτό που λέω διαφωνείς. Ότι μας έχουν κάνει και αισθανόμαστε ένοχοι αν έχουμε ένα σπίτι να βάλουμε το κεφάλι μας από κάτω. Πούλα το σε Τούρκους, κόκκινε. Όχι, πλακάνεις και πληρώνεις και νίκη. Επόμενος. Αφήστε τα κλάματα. Και εδώ τα μεσητικά γραφεία χαμός γίνεται. Έρχονται οι Τουρκαλάδες και αγοράζουν τα σπίτια. Έχεις κάνει ένα για πόλη. Γίνε μεσίτης. Τι να κάτσε και με ζαλίζει τα μέσα. Δεν μπορώ να γίνω μεσίτης όμως ναι. Στην πόλη. Ναι, άλλη πόλη κάνω εγώ, ναι. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Καλά. Είναι όμως ότι άλλη μεσίτης. Έλα, τι είσαι? Μεσίτης. Μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να είσαι χεσμένο στο τάλιρο, όπως θα λέει ο Ραπτόπουλος. Να σου πω, εγώ πήρα να συμφωνήσω μαζί σου. Με μένα ή τον Ραπτόπουλο? Με σένα, με σένα. Γιατί έχει ποινικοποιηθεί όντως η ιδιοκτησία. Το να έχεις ένα σπίτι είναι σαν να. Σαν να έχεις διαπράξει αδίκημα. Πουλήστε τα. Έτσι ακριβώς, σε δείχνουμε το δάχτυλο, αυτό στέκει. Πούλα τα. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Τώρα αυτό ούτε ρατσιστικό είναι, ούτε το πάω προς τα εκεί. Αυτή τη στιγμή το κοινωνικό μέρισμα το έχει πάρει η πλειοψηφία των Αλβανών, παίρνει ποσά στα 1000 με 1200 ευρώ, έχω μιλήσει με δύο λογιστές που συνεργάζομαι κτλ. Το έχουν πάρει οι Αθήγκανοι, ο ένας ο άλλος, παίρνουν το μεγάλο ποσοστό του κοινωνικού μέρους. Η Αθήγκανοι είναι φύρα της κοινωνίας. Κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή λέει ο κόκκινος... Η Αθήγκανοι, η Γύφτη είναι φύρα ρε φίλε. Βρε, ας είναι ότι φύρα είναι, τι προσφέρει ο Αθήγκανοι. Γερή να είναι ότι κλέφτης. Το ζήτημα είναι ναι, ότι οι Αλβανοί τώρα παίρνουν 1000 και 1200 ευρώ κοινωνικό μέρισμα. Τα λεφτά που βγάζουν στην Ελλάδα τα σβρώχνουν όλα Αλβανία. Και άρα φύραν και Αλβανοί. Φύρα ακριβώς. Το ίδιο κάνει και ο Έλληνας στη Γερμανία. Να σε ρωτήσω. Και ο Έλληνας στη Γερμανία. Συγγνώμη, μέχρι εδώ καλά. Περίμενε. Μέχρι εδώ τα έλεγες καλά. Έχω μια μικρή ένσταση. Να την κάνω. Ο Έλληνας ο οποίος πάει ζει στη Γερμανία, στην Αμερική, στη Γαλλία, απολαμβάνει των νομικών αγαθών της εκεί χώρας, ναι ή όχι? Βέβαια. Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι. Γιατί εγώ θα πρέπει να έχω κάτι. Ναι, πες μου. Η καψούρα του Έλληνα που είναι στη Γερμανία είναι να γυρίσει πίσω στα 50, ό,τι έχει μαζέψει στη Γερμανία. Και η καψούρα του Αλβανού να γυρίσει στην Αλβανία. Μην με κάνεις και εκείνο με δικηγόρο. Όχι, περίμενε λίγο. Το μέρισμα τώρα γιατί έπρεπε να το πάρουν όλοι αυτοί, ενώ οι Έλληνες πλέον. Όπως εσύ, όπως εγώ πάω σε μια άλλη χώρα και απολαμβάνω κάποιων προνομίων που έχει εκεί η χώρα, απολαμβάνω και αυτοί. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για προνομίες. Ασφρόντιζε το κράτος. Συγγνώμη λίγο. Αν εσύ τους θεωρείς παρήσακτους. Αν εσύ τους θεωρείς παρήσακτους. Γιατί αν δεν είναι νόμιμοι πάνω από 5 χρόνια κάτοικοι Ελλάδος και Πολάκων, εφόσον τους έχουν νομιμοποιήσει, δεν σου φταίει αυτός, να σου φταίει ο νομοθέτης. Αν σου φταίει κάποιος, αν σου φταίει. Κοίτα, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Το μέρισμα αυτή τη στιγμή είναι ένα κοινωνικό επίδομα που δίνεται έκτακτα. Μια επιστροφή, ρε φίλε, από αυτά που μας έχουν πάρει. Από το έμφυα. Ρε φίλε, γενικό, από αυτά που μας παίρνουν, αν βγάζεις 1000 ευρώ το μήνα. Να πλώνουν στα μπαλκόνια, σε παρακαλώ, ρε. Δεν υπάρχει. Άλλο, σωστό αυτό που λες, αλλά για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτό, εντάξει. Οκ. Να είσαι καλά. Άλλη γραμμή δεν μου δίνεις. Διάλειμμα. Καλά, ρε, διάλειμμα του πίσω. Τι είναι αυτά ρε που βάζεις, τι είναι αυτά? Σ' αρέσουνε? Αυτό είναι. Ο κόκκινος έφυγε, έχει τα θέματα του εκεί με τα οικογενειακά, με τις αρρώστιες κτλ. Εμένα πέθανε η Θεία Αγγελική. Με στέλνει μήνυμα η αδερφή μου, πάει η Θεία Αγγελική. Η Θεία Αγγελική ήταν η γυναίκα του Θείου Σίμου. Ο Θείος Σίμος, παοξής, πασοξής. Δεν το ήξερα. Σε έρχεται η σειρά μας σιγά σιγά. Παίρνουμε σειρά. Παίρνουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Πάμε στον κόσμο, για μότο. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, μα ήταν θα αυτοκτονούσαμε. Λοιπόν, και όλα στραβά, μα είναι πάλι κακό είναι. Μπορώ να σου ασκήσω κριτική? Ό,τι γουστάρεις κάνει. Έφυγε ο κόκκινος, μπορεί να κάνεις ό,τι θες, λέγε. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά την εκπομπή που έκανες στο κατάστημα, στο μαγαζί, στο Ορμήτα. Ναι. Προσωπικά και όχι μόνο, έχω απογοητευτεί λίγο μαζί σου. Ναι, το λόγο. Το λόγο, βέβαια, υπάρχει λόγο. Το λόγο, ναι.
Εσύ έχεις να νηπιάσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι. Βρίζουν ο άλλος εκεί, έλεγε για γλυψίματα, για ιστορίες, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι πρέπει το περιβάλλον. Εγώ προσωπικά την ανηψιά μου δεν την άφηνα ποτέ να μπει σε ένα τέτοιο χώρο, δηλαδή με τέτοιο λεξιλόγιο, να μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή προστάτευσε την λίγο. Ναι. Εντάξει, τη κοπελίτσα να πούμε. Είναι μεστά μαντράκαλος εκεί πέρα να πούμε μέσα. Εντάξει, και τα σχόλια, αν τα διάβαζε, τη γράφα στο YouTube να πούμε, δεν ήταν ό,τι καλύτερο, έτσι. Οπότε. Απλώς το λέω έτσι φιλικά, έτσι. Είναι το τι θα έκανα εγώ. Έτσι, πάντα αυτό σου λέω. Εσένα η δικιά σου ανιψιά μεγάλωσε με γαλλικά και πιάνω. Φίλε, όχι, δεν λέω ότι μεγάλωσε. Απλώς λέω την άποψή μου. Λες δηλαδή να τραυματιστεί ψυχολογικά, να ακούσει τίποτα παρεκτροπές κτλ. Δηλαδή αυτή η κοπέλα εδώ που δουλεύει. Περίμενε. Έχει καλή κριτική. Εδώ έχουμε μια κοπέλα που λιποθυμάει κάθε μέρα. Παίρνουν τηλέφωνο και βρίζουν εμένα. Και αντί να βρίζουν εμένα, βρίζουν την κοπέλα. Τον έτσι, τον αλλιώς κτλ. Λέει, ακούω, λέει, εκφράσεις κτλ. Να πες στον ανθρώπινο να σου δώσει 200 ευρώ αύξηση για το υβρολόγιο που ακούς. Πήγε να ζητήσει αύξηση η κοπέλα, δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Τι να σου πω, δηλαδή μια κοπέλα η οποία κόβει εισιτήρια στην Τούμπα. Και αρχίζουν. Τις Παναγίες, τους Χριστούς, τους Αγίους, οι Παοξίδες. Τι να πει η κοπέλα αυτή, ας πούμε. Δεν πάω να κόψω εισιτήρια γιατί οι καρνίβαλοι, ας πούμε, φωνάζουν. Πας με στο τρένο, ας πούμε. Πας με στο τρένο. Εγώ σου δίνω δίκιο, αλλά σου λέω και τα δικά μου. Σου δίνω δίκιο. Πας μέσα στο τρένο, το οποίο πάει Θεσσαλονίκη Αθήνα. 10 Αλβανοί, 3 Κούρδοι, 5 Ναρκωμανείς, 4 Γύφτοι. Και αρχίζουν και κάνουν και ράνουν. Τι να πει κοπέλα, δεν πάω μέσα στο τρένο να δουλέψω. Ναι. Λοιπόν, σκληραγωγείται δηλαδή. Ναι. Συν τη άλλη. Ναι, δεν το έκανα. Εσύ δεν θα το έκανε, ναι. Φυσικά. Μπορεί να μην το έκανε. Ξέρω εγώ. Ναι, λοιπόν. Να σου πω για κάτι ακόμα για να μην είναι, γιατί και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λοιπόν, okay, ναι. Δεκτώ. Λες, εγώ δεν θα το έκανα. Δεκτώ. Ναι, ναι παιδί, δεκτώ. Δεκτή λοιπόν. Κριτική, δεκτή, βεβαίως. Ναι, χαίρομαι. Λοιπόν, άκου και το άλλο. Έχεις πει στις τελευταίες εξώσεις του ΠΑΟΚ, ναι, δίνεις διπλό. Ναι. Και λες, αν δεν μπορέσει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το ΜΕ, το ΔΕ κτλ., να αυτοκτονήσουν οι ΠΑΟΞΙΣ στον Λευκό τον Πύργο. Πόσες φορές έπρεπε να αυτοκτονήσει, αν σε είχα ακούσει. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞΙΣ, μια ενέσα θα την είχα κάνει. Κυθύρα 4 με δικαιώνει, λέγοντας δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία από τη φετινή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όλες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ναι. Το να αυτοκτονήσω είναι μεταφορικό. Εγώ δεν σου λέω να πας να πεις από τον κόσμο. Εννοείται ότι το λέμε μεταφορικά. Ναι. Μεταφορικά το λέμε. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ σαν budget, ο ΠΑΟΚ σαν πρόεδρο, ο ΠΑΟΚ σαν εξουσία, ο ΠΑΟΚ σαν δύναμη. Σαν δύναμη με λαού, σαν δύναμη μίντια, σαν δύναμη στα κόμματα, σαν δύναμη στην ΕΠΟ. Με έναν άνθρωπο, ναι, ο οποίος έφερε μια δυναμική διαφορετική. Με τους άλλους οι οποίοι παραπέουν, να μην το πάρει μια φορά. Εγώ δεν σου λέω να το πάρει κάθε χρόνο. Φίλε μου, άκου να σου πω, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά βάσει στατιστικής πλέον. Ναι. Θα ήταν καλό να μην το λέμε, δηλαδή τώρα θα πάει στην Ξάνθη διπλό, σίγουρο κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Ρε παιδάκι μου, αν ο Ολυμπιακός, το αντίθετο, ναι, εγώ πάντα θα σε συγκρίνω με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτός είναι ο αρχηγός εκεί στην ιστορία. Λοιπόν, ναι, αν ο Ολυμπιακός είχε προπονητή, έπεσε Πάτρα Ολυμπιακός, Πάτρα Ολυμπιακός. Και είχε ο Ολυμπιακός προπονητή το Λεμονή που πέρσι ήταν στην Πάτρα. Είχε την ΕΠΟ, ήταν, πες μια εταιρεία του Μαρινάκη που έχει. Στη Super League, να πούμε, χορηγία. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν κολλητός, ξέρω εγώ, με τον Μητρόπουλο ή με τον Αναστόπουλο, όπως είναι ο Ζαγοράκης με τον αυτόν. Και η Πάτρα έφερνε 1-1. Και πήγαινε ο Ολυμπιακός από την Πάτρα στον Πειραιά. Τι κοτρόνια θα έτρωγε το πούλμαν του Ολυμπιακού από τους Ολυμπιακούς. Αυτό θέλω να σε πω. Ναι, απλώς συμφωνώ και κλείνω με αυτό ότι. Επειδή είδαμε ότι. Δηλαδή έρχεται εδώ, μου φέρνει τον καλύτερο ηχολήπτη του κόσμου. Μου φέρνει την καλύτερη γραμματεία του κόσμου. Τα καλύτερα μηχανήματα. Ναι. Τρεις απ' έξω δουλεύουν για την εκπομπή. Δύο νομικούς. Πιασμένο το ραδιοτηλεοπτικό να λέω ότι θέλω. Και εγώ να κάνω 5% ακροαματικότητα. Και βγω έξω. Και έχει ο Ανδρώνης 48 νούμερο παπούτσι. 140 κιλά γομάρι να πούμε. Και μου τραβήξει μια κλωτσιά. Θα έχει άδικο. Επόμενη γραμμή. Αυτό λέω εγώ. Καλημέρα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Κώστα, τι κάνεις ο Αντώνης με αυτό το εξάρχη. Γεια σου, Αντώνη, τι λένε τα εξάρχη. Και εγώ εσύ την ανιψιά μου, της αδερφής μου, την κόρη, την έχω πάρει στο γραφείο το απόγευμα που κάνω γραφείο. Ναι. Και βλέπει ένα σωρό ασθενείς, ας πούμε, γι' αυτά. Ίσα-ίσα σκληραγωγούνται τα παιδιά και βλέπουν και την πραγματικότητα. Ρε, η ανιψιά μου μεγάλωσε με τον πατέρα μου. Έναν από τους πέντε πιο βρισιάριδες στη Θεσσαλονίκη άντρες. Σκληραγωγούνται τα παιδιά. Για άλλο πειρά σήμερα. Ναι. Επειδή μετά την χθεσινή παρέμβασή μου στην εκπομπή σας.
με πήραν κάποιοι φίλοι. Λέει ο κόκκινος εδώ που ακούει την εκπομπή. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις ρε βλάκα, μου λέει. Σου ζητάει να μην τους λες ότι θα πάρουν διπλό γιατί τους κατεμοιάζεις, λέει. Εντάξει. Όχι, δεν αυτό υπάρχει. Το δεχτώ. Τέλος πάντων, μετά την εκπομπή εχθές, ναι, που πήρα και μιλήσαμε για τον Καζαντζάκη. Ναι. Και με πήραν κάποιοι, ακόμα και ένας αρχιμανδρίτης φίλος με πήρε, ο οποίος πώς άκουγε την εκπομπή σας δεν μπορώ να καταλάβω. Άσε ρε φίλε, μίλες για αρχιμανδρίτη, γιατί έχω ένα δικαστήριο με τον Αμβρόσιο. Ναι. Χοντρό δικαστήριο. Ναι. Γιατί είχε βγει ο Αμβρόσιος και είχε πει ότι όσοι φάγαν Μεγάλη Παρασκευή κρέας, να πάθει το στομάχι τους, να πούμε. Άγινε. Και εγώ βγήκα στο Eurobahn, θύμωσα και του μετέφερα τις κατάρες. Και του λέω να πεθάνεις εσύ, να σου βγει η ψυχή, ξέρω εγώ. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν, ναι, θα γίνει. Δεν ξέρω το ραδιοτηλεοπτικό τι θα κάνει, τίποτα. Αλλά εγώ θα πάω 19 Δεκεμβρίου να απολογηθώ και να του πω το εξής. Στο ραδιοτηλεοπτικό θα πάω. Πρώτα. Και μετά στα δικαστήρια. Το δικαστήριο δεν το φοβάμαι. Το ραδιοτηλεοπτικό φοβάμαι. Θα πει το ραδιοτηλεοπτικό. Θα πω, εγώ είμαι άθεος και κατάρα να του δώσω δεν πιάνει. Αυτός που μιλάει με το Θεό όμως μπορεί να δώσει εντολή και να με κατατροπώσει το στομάχι ο Θεός. Και εκεί μπορεί να φάω λιγότερο πρόστιμο. Θα φάω. Για συνέχεια. Λέγει, ναι. Κώστα, θέλω κάτι να διευκρινίσω πολύ εντάξει. Ό,τι θες, ό,τι θες, ναι. Εγώ τον Καζαντζάκη σε καμία υπόλοιψη δεν τον έχω, καθώς. Είσαι ένα αρχικό στοιχείο, αριστερό, τι είσαι. Ξέρω, τον Καζαντζάκη δεν τον έχω. Ναι, δεν ανήκω κάπου. Απλά, ναι. Καθώς, θα μου πεις το λόγο που δεν τον γουστάρει τον Καζαντζάκη. Ναι, σε πολύ νεαρή ηλικία είμαι σίγουρος, το ξέρω, έχει περάσει τη στοά των Μασόνων εδώ στην Αθήνα. Αλλά συγχρόνως μιμούταν πολύ. Και ο Μίμης ο Μπλέζας ήταν στη στοά των Μασόνων. Τι να πούμε, δεν ακούμε τα τραγούδια επειδή πήγε στη μασονική στοά, δηλαδή. Αντιθέτως, σε μεγάλη πόλη. Εκεί οι Μασόνοι, συγγνώμη, ρε φίλε, τι είναι, δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν ξέρω τι είναι. Απλά τι είναι δηλαδή, διάβολοι είναι. Άνθρωποι απλά είναι αυτοί. Να ξέρεις πεθαίνουν, ότι αναστένονται, ρωτεύονται. Ναι, μια χαρά είναι. Δουλεύουν. Ναι. Παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες από εσένα και είσαι καλύτερο. Και τι να κάνω, να ζηλέψω εγώ τον Μασόνο, τον Τέκτονα, που παίρνει περισσότερες ευκαιρίες. Α, ήμουν και εγώ Τέκτονα. Να δούλευα στο CNN, τι να κάνω τώρα. Έχουμε τη δουλειά μας και εμείς. Έχουμε μια χαρά είμαστε. Εμείς που δουλεύουμε, δηλαδή, Τέκτονες είμαστε. Εντάξει. Αντιθέτως, δεν είμαστε. Αντιθέτως, εγώ σε μεγάλη υπόλεψη έχω τον Χριστό. Τον αρχηγό της πίστεως εκατομμυρίων υιό σκεπτόμενων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Γιατί τον έχεις σε εκτίμηση που εκτός από την ανθρώπινη οντότητά του δέχομαι και αυτή του μοναδικού και πραγματικού φιλοσόφου που ήρθε ποτέ στη ζωή. Ναι, αλλά φιλοσοφίες που έλεγε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ σε αυτή τη γη. Ήταν θεωρίες. Πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολύ απλά. Και εγώ μπορεί να κάτσω να σου πω πολύ ωραία πράγματα τα οποία είναι μη εφαρμόσιμα. Τι με κάνεις δηλαδή και με ένα θεάνθρωπο. Θα σου πω ένα, ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή στα ελληνικά, ότι πες το στον κόσμο, ότι πήγανε, απλό είναι, το θυμόμαστε όλοι, πήγανε σε μια πόρνη, ναι, για να τη λιθοβολήσουν επειδή είναι πόρνη. Ποια πόρνη ήταν αυτή, ποια ήταν. Έχω την εντύπωση ότι ήταν η Αγία Φωτεινή. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Χριστός τα πήγαινε καλά με τις πόρνες, δηλαδή δεν τις μισούσε, ήταν καλός άνθρωπος. Ναι. Ναι, σου λέει γιατί εσύ. Ναι, και σωστά. Πήγε μπροστά της. Ναι. Γύρισε στον κόσμο και είπε ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Δηλαδή, ναι, ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει. Και ναι, φυσικά φύγανε όλοι με σκυμμένα το κεφάλι, γιατί όλοι τις έχουμε τις αμαρτίες μας. Θέλω να σου πω λοιπόν να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Γιατί από εχθές που πήρα τηλέφωνο για αυτό το. Καζαντζάκη. Ναι, για τον Καζαντζάκη που βρήκαμε εκεί το βιβλίο του που είχε, τον είχαν καταραστεί από την εκκλησία, όλα αυτά. Σε καμία υπόλοιψη τον Καζαντζάκη. Αντιθέτως, τον Χριστό σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη γενικότερα αυτό. Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά τα έλεγε ο Χριστός, αλλά κανένας δεν εφαρμόζει αυτά που λέει ο Χριστός. Εύχομαι, Κωστή, να μην ξαναρρωστήσεις, λέει, να μην ξαναλείψεις από την εκπομπή και αναγκαστούμε να τον ακούμε μόνο του. Ρε εσύ, ας τον ήσυχο, μην τον κολλάς, θα πούμε. Εχθές που έλειπες, Ραπτόπουλε, έκλαιγε μισή ώρα για την ΑΕΠ. Με το που καταλάβαμε ότι δεν θα κάνει αναμετάδοση τον ΠΑΟΚ, τον αλλάξαμε 3 ραδιόφωνα μόνο στη δουλειά. Χθες παίζει να τον άκουγαν, λέει, λιγότερα άτομα από ό,τι έμειναν οι Ηρακλήδεις. Έλα, μου άρεσε να κάνει το κομμάτι με τον Ηρακλήδη, μην τον κολλάς, θα πούμε. Ανιψιός του Χατζινάκου. Αυτή το μαμούνι λέει: δώσε 2 άσους στο μπάσκετ. Κίμκι στο 1,50 και Μακάμπι στο 1,60. Κίμκι και Μακάμπι δίνει ο Χατζινάκος. Είναι 4 από το τέλος. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κώστα, Σπύρος. Ο Γάβρος. Γεια σου, Σπύρο. Δεν θα μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά γιατί τους άλλους κοροϊδία έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο μεγάλο αρχηγό. Τι χρόνια πολλά, ρε φίλε, πέθανε. Ναι, αυτό το ακούω διάφορα. Αλλά να πω και εγώ την άποψή μου. Να τον θυμηθούμε επί ευκαιρία της μέρας, ναι, να μιλήσουμε μπράβο, για αυτόν. Μπράβο, να βγάλουμε τη χοντρούλα να μιλήσει για το έργο του, τη Μιλιάνη. Μπράβο, να βγάλουμε μπράβο, τον ξάδερφο τον, από τη Φλόρινα. Ναι, αλλά χρόνια πολλά τι να τον πούμε, αφού πέθανε. Ναι, μπράβο. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αν δεν είναι καλά εκεί που λοιπόν, είναι. Ναι. Που το 81 και μετά άλλαξε το DNA του Έλληνα. Το έκανε, δηλαδή.
Τον έκανε τεμπέλη. Τον έκανε βολεψάκια. Βολεψάκια. Τον έκανε τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού. Τον έμαθε ότι η ζωή σε μια οικογένεια πρέπει τουλάχιστον τα παιδιά μας να πάνε στο δημόσιο. Ναι. Ωραία. Έμαθε τον κόσμο να ζει σε ψεύτικα πράγματα. Ψεύτικα γιατί? Σε ψεύτικα. Γιατί όταν αγόρι μου εγώ βγάζω 10 και ξοδεύω 20, κάποια στιγμή θα σκάσει. Ναι. Και μετά πήγαινε δηλαδή. Συνεχιστές. Δεν φταίει μόνος αυτός. Λοιπόν. Τώρα, τα πριν οι Έλληνες αλλιώς ήταν, δηλαδή ήταν τίμοι, ήταν. Ορίστε. Ήταν ευπατρίδης τίμοι παλιά πριν το 81. Ήταν καλύτεροι οι Έλληνες δηλαδή. Το DNA τους. Δουλεύουν παραπάνω. Δες πόσες βιομηχανίες. Ποιο άνθρωποι ήταν, α πούμε. Ναι. Πόσα εργοστάσια και δες τώρα. Που άνδρωσε το συνδικαλισμό μέσα στα σχολεία, στα μικρά παιδιά. Σε αυτό που άνδρωσε το συνδικαλισμό, ναι, μέσα στα πανεπιστήμια. Μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι επιτεύγματα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε σήμερα. Εντάξει. Απλά είναι τα πράγματα. Χούντα καλά ήτανε. Χούντα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ζήσει και δεν το ξέρω. Τον Ανδρέα τον έζησες. Από το 84 και μετά που άρχισα να έχω εικόνα και μετά, ναι. Μέχρι και το 93 που το βίωσα πολύ καλά στο πετσί μου. Εντάξει. Και μετά το 93, στην τριετία του, που εκεί τα είχε χαμένα λίγο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα ο κάθε Έλληνας είναι σκεπτόμενος και να σκέφτεται τι λέει ένα μήνυμα, το μάκι στον κόσμο. Λέει ένα μήνυμα εδώ, πολύ Ιακόπουλο λέει, βλέπει ο φίλος. Πάμε επόμενη γραμμή, ό,τι θέλει βλέπει ο καθένας. Και ό,τι θέλει ακούει ο καθένας. Καλημέρα. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον κύριο που έλεγε για τη Γερμανία. Ποια Γερμανία? Ήταν η δική μας. Λοιπόν, η δική μας όταν πήγαν στη Γερμανία φορολογούνταν όπως φορολογείται ο Γερμανός. Ό,τι λεφτά δει ο Γερμανός τον κρατάνε και από τον Έλληνα. Ναι. Εδώ οι Αλβανοί, για πες μου τι κάνουνε. Πηδάνε τις γυναίκες των Ελλήνων. Πού ξέρω τι κάνουν, ρε φίλε, οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί τι κάνουν. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, ανοίξαν τα σύνορα, μπήκανε. Ωραία. Έπεσε το μεροκάματο, βοηθήσαν το κεφάλαιο, ουσιαστικά. Ναι. Αυτό κάνανε οι Αλβανοί. Μετά λίγο δώσαν τα αντεράκι τους, βγάλαν λεφτά, τα στέλνουν στην Αλβανία. Δεν φορολογούν οι Αλβανοί εδώ πέρα. Νόμιμα δεν φορολογούν οι Αλβανοί. Από πού φορολογούνται? Δεν δουλεύουν, δεν κάνουν. Δουλεύουν, αλλά πώς δουλεύουνε? Όπως δουλεύουμε και εμείς, μαύρα. Όπως δουλεύεις εσύ. Έλα εδώ πέρα να σε δείξω να μου πώς Αλβανούς θα σε δείξω. Εγώ που πηγαίνουν και κάνουν δουλειές, δικές τους παίρνουν δουλειές. Δικές τους δουλειές. Αφού είστε τεμπέληδες οι Έλληνες και παίρνουν τις δουλειές οι Αλβανοί. Άκου, παίρνουν. Πάει στο χωράφι ο Έλληνας. Δουλειά, δεν πάμε εκεί τον κόλο, το φαρδί που να πάει, λοιπόν, να σκύψει. Πώς? Για να έχουν ασφάλεια, επειδή τους υποχρεώνει να έχουν μια ασφάλεια, πάνε να δίνουν σε έναν αγρότη να με. Να ούμε. Δεν μου λες εσύ, άμα θες να βάψεις το σπίτι σου. Έλα τώρα σε πω εγώ το έργο. Άμα θες να βάψεις το σπίτι σου και έρθει ο Έλληνας και σου πει 200 ευρώ και 90 ο Αλβανός, πού θα το δώσεις? Ποιος θα σου πει 90 Αλβανός? Ρε εσύ, θες να βάψεις το σπίτι σου. Ναι. Και έρχεται ένας Έλληνας. Σε ποιον θα το δώσει το έργο? Εγώ σε λέω να μου θέσει πιο Αλβανός περισσότερο από τον Έλληνα. Σε ποιον θα το δώσεις? Τι ρε, σε μιλάω ελληνικά, τι στον Αλβανό θα το δώσω, πες. Θα τον πάρω και φθηνή μπύρα, πώς τη λένε εκείνη την, από την Κομωτινή, θα τον ξεγελάσω να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Έλα Κώστα. Σε ακούω καθημερινά. Ωραίος είσαι. Έχουμε γνωριστεί παλιότερα. Πού? Τώρα. Τώρα. Μη είχες πει να κάνουμε, να σε κάνω σπάρινγκ. Μην πεις είσαι θηρίο. Τέλος πάντων. Με έκανε σπάρινγκ. Όχι. Δεν με σε κάνε. Όχι. Την γλίτωσα. Λοιπόν, όλοι οι ρατσιστές. Οι ρατσιστές. Ναι, ναι. Οι ρατσιστές. Αρατσιστές. Ναι. Ναι. Να κοιτάξουν να ασχοληθούν με τη ζωή τους που δουλεύουν για 3,60, που τρώνε τις φαλιάρες καθημερινά είτε από δεξιά είτε από αριστερά, και να μην κάθονται και ασχολούνται με τον φτωχό και με τον κακομοίρη. Ναι. Όταν ο άλλος δουλεύει ανασφάλιστος χωρίς ένσημα στο χωράφι, στην οικοδομή, είμαι Έλληνας και τα λέω. Ανασφάλιστος χωρίς ένσημα
στο χωράφι και στην οικονομή. Και ο άνθρωπος αυτός ξέρει πώς θα βγάζει. Και αυτά που λένε τα στέλνανε τα λεφτά στην Αλβανία ήταν πριν χρόνια. Τώρα λεφτά δεν υπάρχουν, ούτε δουλειές. Και κάθονται και ασχολούνται γιατί να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα. Αυτοί ας ασχοληθούν με την καταστροφή της χώρας, όπως και εγώ, και να μην μυρολογούμε και να αφήσουν το μίσος για το διπλανό τους. 4 εκατομμύρια ζουν κάτω από τα όρια της στόχας, φιλαράκι μου. 500.000 έχουν φύγει οικονομικοί μετανάστες. Μ' ακούς? Θα ακούσουν Καζαντζίδη, Μπόλικο. Ακριβώς, έτσι είναι όμως. Η πραγματικότητα είναι αυτή, Κώστα. 30.000 έχουν αυτοκτονήσει και βγαίνουν οι δεξιοί και λένε δεν είναι 30, είναι 5 και 6.000, λες και είναι φακές. Οι δεξιοί το εκατομμύρια... λένε. Ναι, ο Γεωργιάδης δεν έβγαινε και λέει δεν είναι 30, είναι μόνο 6-7.000, λες και είναι φακές. Μισό εκατομμύριο οικονομικοί μετανάστες, 4 εκατομμύρια κάτω από τα όρια της στόχας και 2 εκατομμύρια επίσημοι άνεργοι. Αυτά να κοιτάξει ο κόσμος και να μην μισεί το διπλάνο του. Γιατί και εμένα οι φίλοι μου φύγανε οικονομικοί μετανάστες στην Ολλανδία και στη Γερμανία και δουλεύουν με 3,60 και τους έχουν δακτυλοδεικτούμενους. Και λένε ήρθανε για να κάνουν όλες τις αγκαροδουλειές. Και δεν πάνε τα παιδιά μας. Να κοιτάξουν τη δικιά τους ζωή να αλλάξουν και να βίζουν το διπλάνο. Και αυτοί που χρησιμοποίησαν τώρα και τον ΠΑΟΚ που λένε 1002, μάλλον δεν ξέρουν τη φιλοσοφία από τα γηπαιδικά, τα οργανωμένα. Γιατί και εγώ οργανωμένος είμαι. Ξέρουν πολύ καλά, άμα έχουν πάει στη 4, άμα υπάρχει ο ρατσισμός και τρέχα γύρευε. Υπάρχει ρατσισμός στην 4? Δεν υπάρχει, φιλαράκι. Με αυτά ας έρθουν στην 4α να τα δούνε, να δούμε πώς θα φύγουν. Ναι, αλλά έχει και σύνδεσμο παοξίδων που είναι χρυσαυγίτες. Βέβαια. Αυτοί που πάνε σε άλλη θύρα. Είναι, αλλά αλλού είναι η μένα, αλλού η δεν. Α, έχουμε παοξίδες δηλαδή, αριστερούς και χρυσαυγίτες στην Τούμπα. Ωραίος ο ΠΑΟΚ. Καλά, δεν θυμάσαι 57 που πήγανε στα γραφεία με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Που πήγανε? Τι, στα γραφεία, τότε με το θέμα του Κάτσε, δεν έγινε το σκηνικό. Οι χρυσαυγίτες πήγανε? Όχι φυσικά, αυτό σου λέω. Α, να τον υπερασπιστούνε πήγανε. Που πιάσανε και το θέμα του παίχτη. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ ήταν η μισή με τον Κάτσε και η μισή ήταν ενάντια? Δεν είναι. Στο ΠΑΟΚ, δυστυχώς υπάρχουν δύο πλευρές. Ναι. Να το ξέρεις. Είναι ένας πυρήνας των μεν και ένας πυρήνας των άλλων. Ωραία. Δυστυχώς. Πριν χρόνια δεν υπήρχε ο αυτοί ένας. Αυτοί υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ ή έχουν πολιτικά συνθήματα μέσα? Αυτό σου λέω. Η μισή πλευρά είναι η Α, η άλλη πλευρά είναι. Έχουν εσωκομματικά. Έφυγες. Πάμε στο τελευταίο. Κόκκινο. Τελευταίο, πάμε τώρα. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Θέλω να μου πεις ρε φίλε, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην έπαιζε άλλος μικρός στον ΠΑΟΚ? Μιλάει για το δεκάρι. Για ποιον όνομα πες μου? Αλλά δεν θυμάμαι, Βρανάς κάπως έτσι λέγω. Ο Βρανάς είναι εδώ, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, χοντρός είναι ο Βρανάς. Ο Βρακάς. Ο Βρακάς έχει ωφελήσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι καλός φίλος με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο, ίσως, εγώ δεν λέω ότι είναι το παιδί καλό, το κοιτάξα λίγο παραπάνω. Και τις δηλώσεις του είπε ότι θέλει να φτάσει και τον Κούδα. Δεν ξέρω αν τις άκουσες. Όχι, είπε έχει πρότυπο τον Κούδα. Για να έχεις πρότυπο όμως, ρε φίλε, πρέπει να μπορείς να παίξεις κιόλας. Εγώ μόνο που είδα χθες να παίζει ήταν ο Λιμιός. Ρε φίλε, ο μπαμπάς του Βράκα είναι φίλος. Το γνωρίζω. Με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ωραία. Τι πιο απλό δηλαδή να προωθηθεί το παιδί λίγο παραπάνω. Κακό είναι? Κακό δεν είναι, αλλά δεν πρέπει να δοθούν και σε άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά οι μπαμπάδες τους δεν είναι φίλοι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι άγνωστοι. Δεν θα. Ρε παιδάκι μου, στη ζωή έτσι δεν προχωράει κάποιος ο οποίος έχει και τη γνωριμία? Έχει το ταλέντο, έχει και τη γνωριμία. Ναι. Δεν είναι λογικό. Το κατηγορούμε αυτό εμείς δηλαδή τώρα? Δεν το κατηγορούμε, αλλά. Όταν με το καλό παίξει στην πρώτη ομάδα ο Βρακάς, το πολύ να είναι μάπα. Μπορεί να είναι και καλός. Τουλάχιστον δεν θα ξοδέψει ο ΠΑΟΚ κάνα 2-3 εκατομμύρια όπως ξόδευε και με τους άλλους. Το πολύ να είναι μάπα. Ναι, μπορεί να βγει και καλός όμως, δεν ξέρουμε. Να μην είμαστε, ας πούμε, από την αρχή αρνητικοί ή θετικοί. Α δούμε, θα το δούμε το παιδί και να κρίνουμε. Και κάτι άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή εργοτέρης με τον Πανετολικό είναι 0-1 στο ημίχρονο. Ναι. Αυτά. Έχουμε άλλο χρόνο να πάρουμε άλλο ένα φίλο. Τώρα πάμε στο τελευταίο, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, Κωστή. Ναι. Από τότε που άνοιξε το σύστημα και γίνονται αιτήσεις για το πλεόνασμα, έξω από κάθε λογιστικό γραφείο, ναι,
γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Αυτό είναι καλό για τους λογιστάς. Ναι. Και εκεί ήθελα να ρωτήσω. 10 ευρώ κατά κεφαλή χωρίς απόδειξη είναι λογικό? Παίρνει το λογιστικό γραφείο 10 ευρώ. 10 ευρώ κατά κεφαλή. Ωραία, μην τα δίνεις εσύ. Δε σου την κάνει. Πλάκος έτονα. Θέλω και κάτι άλλο να σου πω. Ναι. Αυτά τα χρόνια πολλά που λένε, σε ποιον τα λένε, στο νεκρό ή σε αυτόν που κάποτε υποστήριζαν το νεκρό? Αυτοί εδώ, στο νεκρό τα λένε. Στο νεκρό λέμε αιωνία του η μνήμη. Ναι, αλλά άμα, άμα είσαι... Το λένε σε αυτού που πίστευαν. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Τώρα αυτοί που λένε χρόνια πολλά στον Παπανδρέου είναι αυτοί οι οποίοι ήταν στο Μακεδονία Παλάς 25 χρονών. Έβγαινε ο Ανδρέας μεθυσμένος από το ουίσκι, έλεγε τις παπαριές του και αυτοί χειροκροτούσαν από κάτω. Έφυγες, καλό μεσημέρι. Τώρα τι να ζητήσουμε τώρα από αυτούς? Να. Τέλος πάντων. Τι έχουμε τώρα? Μπίκου λέει τις ειδήσεις. Μετά ποιος είναι? Κανελάκης.